Ιωσήφ, πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδος, αγαπητοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Η Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, που αναγνωρίζεται ως ΕΠΟ, με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της φορολογίας και της λογιστικής και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεως σε φορολογικά και λογιστικά θέματα. Ως μέλος της Ακαδημίας αυτής, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνάντηση, που σκοπό έχει να μοιραστούμε με γνωστούς φοροτεχνικούς εξ Ελλάδος τις εμπειρίες τους σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης και φορολογικής μεταρρύθμισης. Ο στόχος είναι η προβολή προτάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, να στοχεύουν τη στήριξη της απασχόλησης, να προάγουν την ανταγωνιστικότητα και εν τέλει την οικονομική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και ταυτόχρονα να λειτουργούν ως κίνητρο για μείωση της φοροδιαφυγής και της αδύνατης εργασίας. Είναι σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι η σταθερότητα του πλαισίου φορολογικών κανόνων και η περαιτέρω απλοποίηση του φορολογικού συστήματος θα βοηθήσουν την προσπάθεια να συνεχιστεί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών. Μαζί μας σήμερα είναι ο Δόκτωρ Γιώργος Μαυραγάνης, πρόεδρος της Ακαδημίας Φορολογίας και Λογιστικής και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ο οποίος είναι δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος και διαχειριστής εταίρος της εταιρείας Ευγενία. Μαζί μας επίσης είναι η κυρία Αθηνά Καλίβα, επικεφαλής οικονομικής μονάδας μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώην Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Και ο κύριος Πάνος Λαβερός, ανώτερος διευθυντής φορολογικών και εταιρεπιακών θεμάτων του Ομίλου Χελένη Ένωση. Στη συζήτηση, οι καλεσμένοι εξ Ελλάδος θα πλαισιωθούν από Κύπριους φοροτεχνικούς συμβούλους από δύο εταιρείες, την Taxenet και την Cyprus Development Co., που ανήκουν στο Διεθνή Σύνδεσμο Εταιριών Delphi Alliance. Η σημερινή εκδήλωση θα προλογήσουν με τα σειρά ο Δόκτωρ Γιώργος Μαυραγάνης, ο κ. Χριστόδηλος Αγκαστινιώτης, πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Δημιουργικού Επιχειρήματος, ο κ. Πιερής Μάρκου, πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών και ο κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Κύπρου για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων και τους χορηγούς Ελληνικά Πετρέλαια ΕΚΟ, του Ομίλου Hellenic Energy, ως επίσης και τη Σύγχρονα Services, εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών, μέρος της Delphi Alliance. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες και φίλοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, όλες και όλους, για την τιμή που μας κάνετε να είσαστε απόψε μαζί μας εδώ, στην αγαπημένη μας Κύπρο, για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Άγγελο Γρηγοριάδη, φίλο πρώτα απ' όλα και συνάδελφο σε πολλές θέσεις κατά καιρούς, και την οργανωτική ομάδα που διοργάνωσαν την απόψινή συζήτηση για να μπορέσουμε αφενός να παρουσιάσουμε την φορολογική μεταρρύθμιση και τις ανάγκες της Κύπρου και αφετέρου να συζητήσουμε πάνω απ' όλα, να απαντήσουμε σε ερωτήματα που είναι το πιο σημαντικό. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, που είναι ένας διεθνής καταρχάς οργανισμός, που επικεντρώνεται στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και στην υγεία και διάδοση της γνώσης στον τομέα του δημοσίου δικαίου και της διακυβέρνησης. Ο οργανισμός είναι διεθνής και σε αυτόν συμμετέχουν κράτη, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς. Ιδρύθηκε το 2004 και ήταν η διάδοχη κατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου που είχε ιδρυθεί το 1994. Το 2007
τέθηκε σε ισχύ η ίδρυση του EPLO μετά τη γνωστοποίηση ότι τρία κράτη, η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Κύπρου και η Δημοκρατία της Ιταλίας είχαν επικυρώσει το καταστατικό. Σήμερα υπάρχουν 17 χώρες, υπάρχουν, όπως σας είπα, περίπου 77 πανεπιστήμια. Ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα και παρέχει υπηρεσίες ανωτά της εκπαίδευσης και έχει μάστερ για economics, έχει μάστερ για law and governance. Μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας για τεχνική βοήθεια με φορείς, κράτη και επίσης μπορεί να συμπράττει για την επίτευξη ερευνητικών και άλλων σκοπών. Τα τελευταία τρία χρόνια ιδρύσαμε μέσα στον οργανισμό, ο οποίος έχει πάρα πολλές ακαδημίες και ινστιτούτα, τα οποία ασχολούνται με πολλές δραστηριότητες. Ιδρύσαμε την Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής. Η φορολογία είναι τμήμα του δημοσίου δικαίου, διότι αποτελεί κομμάτι του κοινωνικού δικαίου. Ήταν μια συμπλήρωση στο έργο το πολυδιάστατο του οργανισμού, αλλά και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι μπορούμε να συζητάμε, να παραμβαίνουμε, να έχουμε μια θεσμική φωνή για την εξέλιξη των φορολογικών ζητημάτων και να τα προβάλλουμε. Και στην Επιτροπή έχουμε την τιμή να έχουμε τον Άγγελο Γρηγοριάδη, έτσι ώστε να έχουμε και μία παρουσία ενός φορέα στην Κύπρο για να ασχοληθεί με θέματα φορολογίας. Και εδώ θέλω να πω ότι επειδή ξεκίνησε η ιδέα από την Ελλάδα, από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και η Κύπρος ήταν συμμέτοχος στην προσπάθεια αυτή, θέλουμε ακριβώς να ενδυναμώσουμε την προσπάθεια είτε στον τομέα της φορολογίας είτε σε άλλους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος, ακόμα και με συνεργασίες με πανεπιστήμια, έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο δραστήρια η συμμετοχή της κυπριακής κοινωνίας μέσα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφενός η βούληση της Κύπρου και της Κυπριακής Πολιτείας είναι να προχωρήσει σε μία φορολογική μεταρρύθμιση. Τη φορολογική αυτή μεταρρύθμιση εμείς την έχουμε κάνει στην Ελλάδα πριν 10 χρόνια και είχα την τιμή να ηγούμε αυτές τις προσπάθειες στην Ελλάδα όταν κλήθηκα από τον ιδιωτικό τομέα να βοηθήσω την προσπάθεια που κάναμε τότε και το ξέρετε και εσείς στην Κύπρο, γιατί περάσατε και εσείς από τις ίδιες δύσκολες πληγάδες, να σώσουμε την Ελλάδα, να σώσουμε την Κύπρο όλοι μαζί και το πετύχαμε. Και μέσα από αυτή την εμπειρία που αποκτήσαμε, μπορούμε να πούμε, να μεταφέρουμε την γνωσία, να συμβουλεύσουμε και να εργαστούμε, αν θέλετε, μαζί, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα ήθελα, κλείνοντας, μία παρατήρηση να κάνω. Είμαι πολύ περήφανος γιατί τότε το έργο που κάναμε κατά 90% το έκαναν Έλληνες. Και το έκαναν Έλληνες γιατί παρότι είχαμε τεχνική βοήθεια, οι δυνατότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία των Ελλήνων τεχνοκρατών ήταν πολύ ανώτερη και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να μας έχει στο πλευρό της για να μπορέσουμε να λύσουμε τα όποια προβλήματα και να δημιουργήσουμε όπου υπάρχει ανάγκη ένα προοδευτικό σύγχρονο φορολογικό σύστημα. Με την ευκαιρία και πάλι αυτή, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι να είναι πάρα πολύ γόνιμη η συζήτηση της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αδερόφ, κύριε Άγγελε, κύριε Κερί, κύριε Ιωσήφ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που το ΚΕΒΕ στηρίζει τη σημερινή σημαντική εκδήλωση για τα φορολογικά δεδομένα της Κύπρου και της Ελλάδας σε συνάρτηση με τις διεθνείς τάσεις.
Όπως όλοι γνωρίζετε, η Κύπρος βρίσκεται στη φάση όπου συζητά την πρόθεση μιας νέας προεδρικής μετερύθμισης. Σε αυτή την ανάγκη φαίνεται να συμφωνούμε όλοι και με την ευκαιρία αυτή χαιρετίζουμε τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδηλίδη, ο οποίος στάχθηκε υπέρ της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ως και δε, είπαμε πολλές φορές ότι το εφιστάμενο φορολογικό σύστημά μας έχει δώσει ό,τι μπορούσε να δώσει. Πράγματι, στα προηγούμενα χρόνια βοήθησε τόσο στην προσέγγιση ξένων επενδύσεων, αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ακόμα λέμε εμείς, και στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών παρών. Όμως, από το 2002 που θα ακούστηκε μέχρι σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια και το στοιχείο αυτό από μόνο του καθιστά το φορολογικό μας σύστημα τουλάχιστον αναχρονιστικό και ξεπερασμένο. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στην περασμένη 20ετία άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα και δεδομένα της κυπριακής οικονομίας. Θυμίζω δεικτικά την οικονομική κρίση του 2013, όπου η Κύπρος κινδύνευσε με πλήρη χρεοκοπία και εισήλθε σε μνημόνιο. Αναφέρω τις τρομερές επιπτώσεις της πανδημίας σε όλο το οικονομικό οικοδόμημα μας και τονίζω τη σημερινή αρνητική συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις αναταράξεις στον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος, τα επιτόκια στο επιχειρήν και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Λαμβανωμένων λοιπόν υπόψη αυτών όλων, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε το φορολογικό μας σύστημα και να προσπαθήσουμε να το εξυγχρονίσουμε και να απλοποιήσουμε και να το καταστήσουμε πιο λειτουργικό και φιλικό προς τους φορολογουμένους. Το ΚΕΒΕ δηλώνει ξανά σήμερα ότι είναι έτοιμο να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση που θα γίνει για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Με γνώμονα το γενικότερο καλό, θα συμπεριληφθούμε υπεύθυνα για να αποκτήσει η χώρα μας ένα νέο, σύγχρονο, ευέλικτο, αποτελεσματικό, πράσινο φορολογικό σύστημα. Ως παράδειγμα για το τι μπορεί να δημιουργήσει μια ανανέωση του φορολογικού συστήματος, μπορώ να αναφέρω ότι η Ελλάδα, η οποία επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά ξεκίνησε μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία κορυφώθηκε επί την κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη, όπου επήρθαν σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της. Σήμερα η Ελλάδα θεωρείται ένας ιδανικός επενδυτικός προορισμός. Η γραφειοκρατία μειώθηκε και οι πολίτες δεν αποστρέφονται όπως προηγουμένως στο κράτος και την εφορία. Φυσικά υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος, κύριε Μαυραγάκη, μέχρι να εξυγχρονιστεί πλήρως το σύστημα και να λειτουργήσουν όλα άψογα, όμως η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν αξιοσημείωτη. Στο διεθνή περιβάλλον και ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης, όπου ανήκουμε η Κύπρος και η Ελλάδα, υπάρχει μια συνεχής επεξεργασία φορολογικών δεδομένων. Πέραν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 15% για όλα τα κρατημέλη, προωθούνται και άλλες φορολογικές αναπροσαρμογές που θέλουμε ή δεν θέλουμε θα μας επηρεάσουν. Βλέποντας λοιπόν όλο το κάδρο, πιστεύουμε ότι τα φορολογικά θα πρέπει να είναι πάντα στο στόχαστρό μας ώστε να συνάδουν με τα δεδομένα της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν μπορεί η οικονομία και η κοινωνία να πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση και το φορολογικό πλαίσιο να κατευθύνεται προς άλλη. Χρειάζεται εναρμόνιση φόρων, οικονομίας και κοινωνίας. Αυτό είναι το μήνυμα του ΚΕΒΕ και αυτό θα στηρίξουμε στις διαβουλεύσεις που ελπίζουμε να γίνουν σύντομα. Με αυτές τις σκέψεις, αναμένουμε να ακούσουμε από τους ειδικούς και επίγονες τις προτάσεις τους στον φορολογικό τομέα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι ένα παραγωγικό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Από χρόνια τώρα, τόσο ο ΣΕΛ όσο και τα μέλη του ζητούμε σοβαρές αλλαγές στο φορολογικό μοντέλο της χώρας. Διαπιστώνοντας ότι το εφιστάμενο σύστημα έδωσε ό,τι έχει να δώσει και βλέποντας τις ραγδαίες αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό και
και κοινωνικό περιβάλλον, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο. Χαιρόμαστε που τόσο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, δήλωσαν αμφότεροι ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα προχωρήσει και, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχουν ήδη αναθέσει σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα την επώνυση τέτοιας μελέτης. Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να τονίσουμε όμως ότι οι απαιτούμενες εξελίξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο στα διεθνή οικονομικά και φορολογικά δεδομένα, στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑΠ, αλλά και στις δικές μας προσδοκίες ως χώρα που έχουν εκτεταμένα αναλυθεί διαμέσου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Πράσινης Ανάπτυξης, του Οράματος 2035 και των διαφόρων κατά καιρούς πρωτοβουλειών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα, είναι τέτοιας εμβέλειας που ένας οργανισμός από μόνος του θεωρούμε ότι δεν θα μπορούσε να φέρει πέρας ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μοντέλο χωρίς την εμπλοκή όλων των διαφερόμενων μερών. Κατά την άποψή μας, απαιτείται μια συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με ενίσχυση από ειδικούς εμπειρογνώμονες επί του θέματος και ενδεχομένως και από το εξωτερικό, για να πετύχουμε τον αναγκαίο εξυγχρονισμό και απλοποίηση, αλλά ταυτόχρονα να τολμήσουμε για μια γενναία και εις βάθος φορολογική μεταρρύθμιση, καταλήγοντας σε ένα σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο που να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τόσο τις άμεσες όσο και τις μελλοντικές ανάγκες του τόπου, τον τομέα των ξένων επενδύσεων, αλλά και ολόκληρη την κυπριακή οικονομία. Προσβλέπουμε στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και την κατάργηση αναχρονιστικών προνοιών της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και την πιο αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος φορολογίας μέσα από προηγμένης τεχνολογίας, μηχανογραφικά συστήματα και διαδικασίες, φιλικά προς τους λειτουργούς όσο και προς το φορολογούμενο. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μία φορά ότι για μας δεν αποτελεί μεταρρύθμιση είτε η επιλεκτική μεταβολή οποιοδήποτε φορολογικού συντελεστή, είτε η ρύθμιση μεμονωμένων σημείων ή και αντισταθμιστικών μέτρων. Για μας, φορολογικός μετασχηματισμός σημαίνει μια οριζόντια και ολοκληρωμένη άσκηση, η οποία να προέλθει μέσα από εξειδικευμένη μελέτη, η οποία να διαλαμβάνει όλες τις δυνητικές παραμέτρους, αξιοποιώντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία από εξειδικευμένους συμβούλους. Ως ΣΕΛΚ είμαστε πανέτοιμοι να καταθέσουμε εμπεριστατωμένες θέσεις και εισηγήσεις συμβάλλοντας στην πρόθεση του φορολογικού μετασχηματισμού της χώρας μας. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε μια παραγωγική συζήτηση αλλά και επιμόρφωση από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Αβέροφ Νεοφύτου, κύριε Χατζιάννη, βουλευτά, φίλε πρόεδρε του ΚΕΒΕ, φίλε πρόεδρε του ΣΕΠΚ, κύριε Μαυρογιάννη, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα, αγαπητέ Άγγελε, φίλες και φίλοι. Από τη δική μου πλευρά ως πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδος, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τους διοργανωτές για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία συμβάλλει σίγουρα στο να έρθουν πιο κοντά οι δύο οικονομίες της Κύπρου και της Ελλάδος. Σίγουρα δεν θα αναφερθώ στο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, το οποίο έθιξαν στους αρχηγούς χαιρετισμούς τους οι προλαλήσαντες φίλοι και θα αναπτύξουν στη συνέχεια οι ομιλητές της εκδήλωσης. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται και η οποία φέρνει πιο κοντά τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Και η σημερινή εκδήλωση, όπως είπα προηγουμένως, όντως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία στον τομέα του φορολογικού μοντέλου και πλαισίου. Όπως έγινε και με την αυτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, όπου ο σύνδεσμός μας πρωτοστάτησε και πρωταγωνίστησε, και για να είμαι και πιο σωστός, είμαστε οι πατέρες σε εισαγωγικά, ο πατέρας σε εισαγωγικά αυτής της ιδέας. Εμείς την θέσαμε, εμείς την προωθήσαμε και εν συνεχεία η κυβέρνηση Αναστασιάδη την εστερνίστηκε και την υλοποιήσαμε. Έτσι και τώρα θα θέλαμε να δούμε
μια συνεργασία πιο στενή και πιο πλατιά στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρυθμίσης προς αμοιβαίο όφελος των δύο χωρών. Με την ευκαιρία που μου δίδετε σήμερα για αυτόν τον δίλεπτο χαιρετισμό, σας πληροφορούμε ότι ο σύνδεσμος μας σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ προγραμματίζει νέες σημαντικές πρωτοβουλίες για το δεύτερο εξάμηνο του 23 σε σχέση με την επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδος. Στα Σκαλιά είναι μια επίσκεψη των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης της Ελλάδας για ενημέρωση των Κυπρίων επιχειρηματιών για το νέο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, η οργάνωση μιας διακρατικής εμπορικής έκθεσης μεταξύ των δύο χωρών και η διοργάνωση ενός συνεδρίου με οικονομικό περιεχόμενο για τις δύο οικονομίες. Όλα αυτά που σας ανέφερα έχουν συμφωνηθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους αρμόδιους οικονομικούς φορείς της Ελλάδας σε πρόσφατο ταξίδι που κάναμε στην Ελλάδα ο σύνδεσμος, το ΚΕΒΕ και ο σύνδεσμος εγκεκριμένων λογιστών Κύπρου. Αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι εκλογές στην Ελλάδα και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των τριών εκδηλώσεων. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εισερχόμαστε στο τεχνικό μέρος της σημερινής εκδήλωσης. Η σημερινή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, μάλλον ορθογώνιας όπως τη βλέπω σήμερα, έχει ως κύριο στόχο την έναρξη ενός προβληματισμού ως προς το τι πρέπει να μας απασχολήσει στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης η οποία αναμένεται να ξεκινήσει, ώστε να έχουμε μια ολιστική, όπως όλοι την προσδιορίζουμε, φορολογική μεταρρύθμιση. Στο πρώτο μέρος, που έχω την τιμή να συντονίζω και να παρουσιάζω, θα έχω μαζί μου τον κύριο Γιώργο Μαυραγάνη και τους αγαπητούς συναδέλφους Ντέμι Ιωάννου και Ανδρέα Καραολή. Ολιστική μεταρρύθμιση, λοιπόν. Τι εννοεί ο καθένας μας με αυτή την ορολογία? Όπως θα ακούσετε σε λίγο, αλλά όπως ακούσαμε και από τους προλαλήσαντες, τουλάχιστον η δική μας ομάδα βλέπει την έννοια της ολιστικής προσέγγισης να περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Όχι μόνο τους συντελεστές που ήθιστε να είναι το κύριο αντικείμενο της συζήτησης, αλλά από μια νέα νομοθεσία η οποία να συνδυάζει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως ένας διεθνής επιχειρηματικός προορισμός, την οικονομική απόδοση στην κυβέρνηση, τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης, της ικανοποίησης των φορολογουμένων αντίστοιχα, των διαδικασιών, της απλοποίησης των διαδικασιών, της μείωσης του διοικητικού κόστους και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, της φορολογικής δικαιοσύνης, της φορολογικής συμμόρφωσης και της φορολογικής συνείδησης. Άρα, αφορεί σχεδόν τα πάντα αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά μια ολιστική προσέγγιση. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους συνομιλητές μου να πάρουν τις θέσεις τους για να ξεκινήσουμε τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις. Ξεκινούμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, τις οποίες θα καταγράψουμε για το δικό μας προβληματισμό στο σχεδιασμό της κυπριακής φορολογικής μεταρρύθμισης. Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο. Να μου επιτρέψετε να κάνω την εισήγηση από αυτό το σημείο για να ρίχνω μια ματιά πιο εύκολα και στη σημειώση. Καταρχάς, θέλω να αναφερθώ στο πρόβλημα που κληθήκαμε να λύσουμε πριν μια δεκαετία περίπου. Στην Ελλάδα δεν είχαμε το καλύτερο φορολογικό σύστημα και εσείς το γνωρίζετε, γιατί οι σχέσεις οικονομικές, όπως ακούσατε, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας είναι πολύ στενές, όπως και οι σχέσεις σε κάθε τομέα. Τι είχαμε σαν πρόβλημα? Είχαμε πολλούς νόμους, είχαμε αναχρονιστικούς νόμους, είχαμε φορολογικές υπηρεσίες που δεν λειτουργούσαν με τον κατάλληλο τρόπο και το διοικητικό κόστος ήταν τεράστιο,
Είχαμε μεγάλη διασπορά των φορολογικών υπηρεσιών. Τότε στη χώρα είχε επιλεγεί ένα μοντέλο κάθε πόλη, έστω και κομμόπολη, να έχει και μία δημόσια οικονομική υπηρεσία, ένα φορολογικό γραφείο. Είχαμε πολύ περιορισμένη εφαρμογή των ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ο πολίτης, ο φορολογούμενος, να ταλαιπωρείται, γιατί έπρεπε να χάνει ώρες από την εργασία του για να μπορέσει να τακτοποιήσει τις φορολογικές του υποθέσεις, αλλά φυσικά και η φορολογική διοίκηση να σπαταλά ώρες για πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ταχύτητα με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Και φυσικά, μέσα σε αυτό το γραφειοκρατικό κυκαιώνα, το αποτέλεσμα από την κακή λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ήταν και η απώλεια των εσόδων, διότι ακριβώς ο χρόνος φορολογικής διοίκησης σπαταλιόταν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και όχι στο στόχο που ήταν η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η φορολογική μεταρρύθμιση είχε συγκεκριμένους πυλώνες. Πρώτος πυλώνας ήταν η αλλαγή του πλαισίου των νόμων, δηλαδή. Εδώ έγινε, εκτός από επιμέρους διορθώσεις σε νόμους, όπως είναι ο ΦΠΑ, είναι Ευρωπαϊκή Νόμη, έγιναν τρεις καινούργιοι κώδικες που μάζεψαν και εξυγχρόνισαν την νομοθεσία στους τομείς αυτούς. Ο πρώτος κώδικας ήταν ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Ο δεύτερος κώδικας ήταν ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας, ο οποίος έθετε το πλαίσιο λειτουργίας των σχέσεων μεταξύ φορολογικής διοίκησης και φορολογούμενου. Τα πάντα. Πώς λειτουργεί η φορολογική διοίκηση, πώς γίνεται ο έλεγχος, πώς προσφεύγει ο φορολογούμενος. Και το τελευταίο που έγινε ήταν να ψηφίσουμε ένα καινούριο λογιστικό δίκαιο στη χώρα, διότι εκτός από τα διεθνή πρότυπα, έπρεπε και για τις μικρότερες επιχειρήσεις να έχουμε πρότυπα τα οποία να είναι συμβατά με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή, αλλά και από την άλλη πλευρά να μπορούν οι ξένοι επενδυτές να διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών εταιριών. Μέχρι τότε, για εταιρείες οι οποίες δεν τηρούσαν τα διεθνή πρότυπα και τηρούσαν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, κανένας ξένος δεν μπορούσε να διαβάσει τις οικονομικές καταστάσεις και συνεπώς δεν μπορούσε και να επενδύσει εύκολα, αφού δεν μπορούσε ο ίδιος να διαβάσει. Το επόμενο βήμα ήταν η αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης. Μέσα σε 6 μήνες και με κριτήρια τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με σκοπιμότητες κομματικές και πολιτικές. Μειώσαμε από 290 τα φορολογικά γραφεία της ΔΟΗ σε 120. Και η αντίδραση, η οποία φαινομενικά θα υπήρχε, δεν υπήρξε στο τέλος, διότι όλα αυτά τα οποία χάθηκαν σε επίπεδο προσβασιμότητας κερδίθηκαν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συνεπώς δεν χρειαζόταν ο πολίτης να προσφεύγει σε ένα φορολογικό γραφείο που θα ήταν δίπλα του, αφού θα μπορούσε να πληκτρολογήσει τα πάντα και να κάνει τη δουλειά του. Επίσης, εγκαταστάθηκε και λειτουργήσε το νέο λογισμικό τάξης 2, το οποίο επέτρεψε πάρα πολλές λειτουργίες να γίνονται ηλεκτρονικά, να υπάρχει αυτή η σχέση που σας είπα μεταξύ πολίτη, φορολογούμενου και φορολογικής αρχής και να μπορεί να λειτουργεί σε διάφορες διαδικασίες η φορολογική διοίκηση, όπως ο έλεγχος και άλλα. Έγινε πιστοποίηση φορολογικών ελεγκτών για πρώτη φορά στη χώρα. Είπαμε ποιος ξέρει τι και ποιος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι οποιοδήποτε να κάνει πράγματα τα οποία δεν ήξερε, δεν είχε εμπειρία. Και έτσι εκπαιδεύσαμε φορολογικούς ελεγκτές. Δημιουργήσαμε τη νέα ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έτσι είναι αυτόνομη στην αρχή, έτσι ώστε να υπάρχει μια ξεχωριστή πραγματικά υπηρεσία και να υπάρχει διαχωρισμός της πολιτικής ηγεσίας από μια φορολογική διοίκηση και να μην υπάρχουν επεμβάσεις. Αυτό μετεξελίχθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δημιουργήσαμε τις θέσεις ευθύνης και βάλαμε στόχους και κριτήρια για να επιλεγούν οι τμηματάρχες, οι διευθυντές
αυτοί οι οποίοι θα διοικούσαν τον φορολογική διοίκηση. Επόμενο βήμα, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Κάναμε τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικές και μάλιστα για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος προσυμπληρωμένες. Καταργήσαμε τα έγχαρτα τέλη κυκλοφορίας. Δημιουργήσαμε τα ηλεκτρονικά παράγωγα. Καταστήσαμε υποχρεωτικό και λειτουργήσε όλες οι πληρωμές να γίνονται εκτός των οικονομικών υπηρεσιών, εκτός των φορολογικών γραφείων, μέσω των τραπεζικών συστημάτων. Η επόμενη δράση ήταν ο στόχος για την περιορισμό της απώλειας των εισόδων, που ήταν και πολύ μεγάλο στόχος, γιατί τότε ήμασταν σε μεγάλη πίεση. Και εκεί μπορέσαμε να φτιάξουμε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα το καινούριο, το προφίλ του φορολογούμενου και να μπορεί να υπάρχει διασύνδεση πληροφοριών μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και αρχών. Δηλαδή, για τις δαπάνες, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, για χρηματιστηριακά προϊόντα, για επενδύσεις, για δίδακτρα, για λογαριασμούς από ηλεκτρικό, από τηλέφωνο. Επιβάλαμε συστήματα εισρών νεκρών για να παρακολουθούμε τη διακίνηση των καυσίμων. Μειώσαμε τις πληρωμές σε μετρητά στα 500 ευρώ για τους ιδιώτες και στα 300 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Επίσης, επόμενος στόχος που πετύχαμε και αρχίσαμε να δημιουργούμε ένα καλό momentum ήταν οι μειώσεις των φόρων. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση, το φόρο μεταβιβάσεων στα ακίνητα, το φόρο των μισθωτών και των συνταξιούχων και επίσης επιβάλαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας φορολόγηση των αγροτών με ένα συντελεστή προνομιακό που είχαμε διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 13%. Δυστυχώς αυτό χάθηκε από 2015 και μετά λόγω των γνωστών περιπετειών. Το επόμενο. Μετά από αυτή την πρώτη φάση της μεταρρύθμισης ήρθε και η δεύτερη φάση που είχε λιγότερα πράγματα αλλά και αυτά ουσιαστικά. Θέλω να σας πω ότι το βασικό σύστημα, η νομοθεσία, η φορολογική δίκηση, τα συστήματα λειτουργούν σήμερα με βάση ό,τι φτιάχτηκε τη διετία 2012-2014. Αλλά προχωρήσαμε και στην ανεξάρτητη αρχή του 2016. Δώσαμε κίνητρα για τη φορολογική κατοικία σε συνταξιούχους, family offices, επιχειρηματίες μετά το 2019. Συνεχίσαμε μετά το 2019 το μειωμένο συντελεστή στην εστίαση. Ενισχύσαμε τα ψηφιακά εργαλεία σε όσους τομείς ακόμα υπήρχε η έγχαρτη διαδικασία, όπως η μεταβίβαση ακινήτων. Εξελίξαμε το φορολογικό πιστοποιητικό ώστε οι ελεκτές να δίνουν ένα πιστοποιητικό για τη φορολογική κατάσταση της επιχείρησης και αυτό να διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο από τη φορολογική διοίκηση. Αναστήλαμε το φόρο προστιθέμενης αξίας στις νεόδημητες κατοικίες. Καταργήσαμε την έκτακτη εισφορά που είχε επιβληθεί στην εποχή των μνημονίων. Μειώσαμε τον έμφυα κατά 30%, άρχισε να γίνεται μεγαλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών από πάρα πολλές χώρες, όπως ξέρετε, και επίσης να προσπαθούμε να και με άλλες χώρες τη λήψη των πληροφοριών σε ένα κοινό φορμάτ, γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ανταλλαγή πληροφοριών. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα για να κωδικοποιηθούν τα φορολογικά κίνητρα και να υπάρχει ένας νόμος. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια εξέλιξη του θεσμού που κάναμε το 2012-2013 για την επίλυση των φορολογικών διαφορών με ένα βήμα πιο μπροστά τη φορολογική διαιτησία, την οποία εμείς στην Ελλάδα την έχουμε για την αυτιλία και να την επεκτείνουμε με τον ίδιο τρόπο και στις άλλες μορφές φορολογικών αντιδικιών.
και προσπαθούμε να καταργήσουμε τα τεκμήρια. Ήδη ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει μείωσή τους κατά 30% και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και στην κατάργηση οριστικά, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί αυτή την πληροφόρηση που έχουμε από ανάμεσα. Με όλο αυτό ήθελα να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε κάνει μία μεγάλη δουλειά την τελευταία δεκαετία, ιδίως το 2012-2015 και το 2019 μέχρι σήμερα. Είναι μία μοντέρνα φορολογική διοίκηση, είναι ένα μοντέρνο νομοθετικό πλαίσιο, είναι, θα έλεγα, τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, πάρα πολύ χρήσιμα για να έχει εξελιχθεί και νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και στην προσπάθεια που γίνεται στην Κύπρο με βάση την εμπειρία που έχουμε και τη γνώση που έχει αποκτηθεί τόσα χρόνια. Να σημειώσω, όπως προείπα, ότι τόσο στον οργανισμό, στην Ακαδημία Φορολογίας και Λογιστικής, όσο και σε άλλους φορείς, στην Ελλάδα έχουμε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να βοηθήσει την προσπάθεια της Κύπρου έτσι ώστε να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυραγάνη. Το λόγο έχει ο φίλτατος Ντέμις Ιωαννού από την Ταξάντ, ο οποίος θα μας δώσει το πρώτο μέρος του φάσματος της ολιστικής προσέγγισης που ανάφερα στην εισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούτε με? Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Θα μιλήσω για κάποια τέχνια θέματα και θα προσπαθήσω να τα μιλήσω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται ή όσο πιο κατανοητός γίνεται. Ωραία. Ωραία. Καταρχάς, το φορολογικό είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την κοινωνία μας και έχει τη δύναμη να αλλάξει συμπεριφορές. Αυτό το παράδειγμα που έχω εκεί στα slides, είναι το πρώτο, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να διακρίνεται. Υπάρχει κάτι παράξενο σε αυτό το σπίτι. Να δώσουμε έτσι 10 δευτερόλεπτα για να το απαντήσουμε. Συγνώμη. Κλειστά παράθυρα, ωραία. Μπράβο. Απάντηση. Κάποια παράθυρα, τα 6 είναι κλειστά, τα 3 είναι ανοιχτά. Η φορολογία, είχε μια φορολογία στην Αγγλία πάρα πολύ παλιά, που το 1500 και μετά πήγε η Σκωτία, που ονομαζόταν το window tax. Σκεφτείτε τι έκαναν οι άνθρωποι, κλείσαν τα παράθυρα για να μην πληρώνουν φόρο. Άρα ο φόρος αλλάζει συμπεριφορές ανθρώπων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Ωραία. Τώρα, όταν μιλούμε για tax policy, απλώς επειδή 7 λεπτά έχω στη διάθεσή μου, θα τα τρέξουμε λίγο για να από τις εισηγήσεις στο τέλος. Ξεκινούμε πάντα με το να πούμε γιατί φορολογούμε, για ποιο λόγο φορολογούμε. Υπάρχουν τρεις λόγοι, λέει το literature. Ο πρώτος είναι για να δημιουργήσουμε την κοινωνία, δηλαδή να χτίσουμε σπίτια, νοσοκομεία κτλ. Το δεύτερο είναι για να βοηθήσουμε την κοινωνία, δηλαδή όταν τη χτίσουμε την κοινωνία, μετά θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Οι πλούσιοι πληρώνουν κάτι περισσότερο κτλ. Κτλ. Και το τρίτο είναι να την αναπτύξουμε την κοινωνία. Δηλαδή, ναι, χτίσαμε την, βοηθήσαμε τους ανθρώπους, αλλά θέλουμε και να την αναπτύξουμε. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που συνήθως υπάρχει η φορολογία σε κάθε χώρα. Και αυτά συνδέονται και για τον λόγο που πληρώνουν φόρο αυτοί είτε που κατοικούν στη χώρα, που χρησιμοποιούν δηλαδή την κοινωνία, ή αυτοί που έχουν ένα σπίτι στην Κύπρο. Παράδειγμα, δεν είναι κάτι στην Κύπρο, αλλά έχουν εδώ στην κοινωνία μας κάποια περισσότερα στοιχεία. Source και residency rules. Ωραία. Το δεύτερο, βλέπουμε πόσο έξυπνος είναι ο φόρος, ακολουθά τον πλούτο. Δηλαδή, ξεκινούμε, δεν ξέρω αν φέρετε καλά. Ωραία. Ήταν πάρτε το τόπο. Να έρθει τώρα. Ωραία. Άρα, ξεκινούμε και λέμε ότι πόσο έξυπνος είναι οι φόροι. Ακολουθούν τον πλούτο. Επειδή συνήθως πληρώνεται από πλούτο. Δηλαδή, στην αρχή δημιουργείται το εισόδημα, έχουμε το income tax. Μετά έχουμε το ίδιο άνθρωπο, καταναλώνει το εισόδημα, πάλι βάλουμε τον και πληρώνει ΦΠΑ. Άρα, όλη αυτή η σχέση που έχουμε στην οικονομία, σε κάθε activity του έχουμε μία φορολογία. Άρα, είναι εδώ, είναι πάνω σε αυτά που πληρώνεται η φορολογία.
Και το τρίτο που έχει σχέση με τη σημερινή μέρα είναι, εντάξει, είπαμε για ποιο λόγο φορολογούμε, είπαμε τι φορολογούμε, ναι, μετά είναι πώς φορολογούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε να πιάσουμε τους πλούσιους που με πληρώσετε 90% της περιουσίας σας. Υπάρχουν τα ονομαζόμενα maxims, δηλαδή είναι κάποιοι κανόνες που χώρες οι αναπτυγμένες τις εφαρμόζουν για να υπάρχει μια σύγχρονη φορολογία. Εγώ θα ασχοληθώ με το competitiveness, που είναι ένα πολύ καλό σημείο, αλλά υπάρχουν και το efficiency που θα ασχοληθώ, υπάρχουν και θέματα που πρέπει να δούμε ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που πρέπει να δούμε και υπάρχει και το fairness που θα δούμε μαζί σήμερα. Δυστυχώς αυτοί οι κανόνες, όπως τους βλέπετε εκεί, εντάξει, εγώ τους βλέπω μικρά, είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά εσείς, κάποιες φορές τις πλήστες αλληλοσυγκρούνται. Δηλαδή, μπορεί να θέλεις να φέρεις στην Κύπρο επενδύσεις, άρα δίνω σε κάποια ομάδα ανθρώπων χαμηλή φορολογία, από την άλλη όμως αυτό μπορεί να δημιουργεί αδικίες. Άρα αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει σαν χώρα να παντρέψουν. Στο επόμενο slide είναι κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να δούμε σαν χώρα. Αυτός είναι ένας οργανισμός που μελετά τις χώρες και τις κάνει rank. Είναι αμερικάνικος οργανισμός. Όλες εκείνες οι χώρες είναι μέλη του OECD. Εμείς στην Κύπρο δεν είμαστε για πολιτικούς λόγους. Άρα, εμείς θα πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε, σαν Κύπρος, έχουμε ένα φορολογικό σύστημα, ναι, αλλά πού βρίσκεται στις χώρες αυτές. Εάν δεν καταλάβουμε πρώτα πού βρισκόμαστε, θα είναι δύσκολο να πούμε οποιασδήποτε εισηγήσεις. Άρα, κατ' εμένα, θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ο κώδικας μας σε αυτή τη λίστα πού βρίσκεται. Και εμένα είναι και πραγματικά προσωπικός στόχος, γιατί να μην είμαστε πρώτοι. Δηλαδή, αντίθετα στις πολλές χώρες, δεν θεωρώ εγώ ότι εμείς σαν Κύπρος δεν μπορούμε να τις φτάσουμε. Άρα, χρειάζεται εδώ στο competitiveness να δούμε ακριβώς τι κάνανε άλλες χώρες τόσα χρόνια που εμείς δεν κάναμε, και έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο ranking πάνω. Το επόμενο, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και συνήθως όταν μιλούμε για tax policy, αρκετός κόσμος είτε δεν το γνωρίζει είτε αποφεύγει, είναι το κομμάτι του economic efficiency. Δηλαδή, οποιοδήποτε φόρο βάλουμε, αυτός ο φόρος μπαίνει στην αγορά και η αγορά κάνει react. Είδατε πριν που είπαμε για το speed, ότι κλείσαν τα παράθυρα. Δηλαδή, τώρα, εάν εμείς στην Κύπρο έρθουμε και βάλουμε φόρο πάνω στα κοτόπουλα, δεν σημαίνει ότι θα πιάσουμε αυτόν τον φόρο, γιατί ο κόσμος θα σταματήσει να τρώει κοτόπουλα, θα τρώει χοιρινό, παράδειγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε εδώ οι φόροι που θα μπουν να είναι σε αγαθά που δεν θα έχουν αυτόν το elastic των demand, να μπουν σε προϊόντα που ο κόσμος θα τα αγοράσει anyhow. Και συνήθως οι χώρες βάλουν φόρο σε υνοπνευματώδη, σε τσιγάρα, πράγματα που και φόρο να βάλει, ο κόσμος θα τα αγοράσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα influences πάνω στο economic efficiency. Το chart στα δεξιά το χρησιμοποιούν αρκετά στην Αμερική, που είναι πάλι το ίδιο, μας λέει ότι ώσπου προχωρά ο φόρος, που είναι η γραμμή, η οριζόντια, θεωρούν κάποιοι ότι παίρνεις παραπάνω εισοδήματα. Δεν είναι έτσι. Έρχεται μια καμπύλη που ανεβαίνει πάνω τα εισοδήματα της χώρας και μετά προχωράς και ανεβαίνουν κάτω. Άρα αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι χρειάζεται σκέψη τι θα κάνουμε, γιατί μπορεί να φέρει τα ανάποδα αποτελέσματα. Το επόμενο είναι κάτι για το fairness που θέλω να πω. Συνήθως στα φορολογικά, όταν λέμε fairness, είναι μια δύσκολη λέξη, αλλά εννοούμε ότι αυτοί που είναι στο ίδιο ύψος, οριζόντα, δηλαδή στον ίδιο πλούτο, πρέπει να πληρώνουν το ίδιο φόρο. Αυτοί που δεν είναι, δηλαδή είναι vertical equity, κάποιος που είναι εισοδηματικά πιο ψηλός από τον άλλο, πρέπει να πληρώνει περισσότερο φόρο. Στην Κύπρο φαίνεται ότι κυριάρχησε το competitiveness, το maxim, έτσι ώστε δώσαμε κίνητρα και καλά κάναμε κατ' εμένα για να έρθουν επενδύσεις, όμως ξεχάσαμε και λίγο τη δικαιοσύνη. Παράδειγμα, στην Κύπρο οποιοδήποτε παίρνει μέρισμα φορολογείται με ένα flat rate, δεν υπάρχει κλιμακωτό. Άρα και εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή σκέψη για θέματα δικαιοσύνης στην Κύπρο. Και το τελευταίο slide από μένα,
θεωρώ πραγματικά χρειάζεται μια σοβαρή μελέτη. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να δούμε. Η κάθε πράξη, όπως προσπάθησα να εξηγήσω, έχει ένα trade-off. Δηλαδή, θέλω να φέρω επενδύσεις, αλλά μπορεί να ενοχλά το equity ή το economic efficiency. Συνεπώς, σαν χώρα, πρέπει να χαράξουμε τις προτεραιότητες μας. Ποιες είναι? Υπάρχουν πολλές επιλογές, ευκαιρίες. Όπως είναι σήμερα, ο φορολογικός κώδικας δίνει ευκαιρίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που φορολογούμε εκεί που είναι η παραγωγή του εισοδήματος, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν το μειώσουμε αυτό, είναι εύκολο να έρθει και πλούτος. Μελλοντικά αυτή η ευκαιρία μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχουν σκέψεις να φορολογούνται εκεί που είναι οι καταναλωτές. Άρα, αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν πειράζει τον χρόνο περισσότερο. Απολογούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ντέμι. Η δική μου παρουσίαση καλύπτει έναν άλλο φάσμα της όλης προσέγγισης, εκείνον το οποίο βλέπει περισσότερο ο Κύπριος επιχειρηματίας. Όπως ανάφερε και ο Φίφταδος Ντέμις, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι conflicting. Το κυπριακό επιχειρήν, ο Κύπριος επιχειρηματίας, από τις καθημερινές τριβές μας μαζί του, έχει ξεκινήσει να βλέπει αυτόν το σημείο το οποίο ανάφερε ο Ντέμις. Δηλαδή, το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φορολογικής ουδετερότητας, αν θέλετε, του fairness που ανάφερε προηγουμένως, και της δικαιότερης κατανομής των φόρων. Τι αναμένει λοιπόν ο Κύπριος επιχειρηματίας? Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ρωτά ο Κύπριος developer, για ποιον λόγο εγώ που βάζω τα εκατομμύρια και τις επενδύσεις μου στην κυπριακή οικονομία να φορολογούμε και με άμυνα στα μερίσματα και ο ξένος που ήρθε να κάνει το developing στην Κύπρο να μην φορολογείται? Καταλαβαίνω, λέει, ότι θέλουμε να φέρουμε κίνητρα, να φέρουμε ξένες επενδύσεις, αλλά για μένα δεν πάει να είναι ανταγωνισμός. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί και να μας προβληματίσει. Έχει να κάνει με το αντικείμενο που είπε προηγουμένως ο Ντέμις, κίνητρα versus δικαιοσύνη. Ενδεχομένως, αν η φορολογική μεταρρύθμιση θα λάβει υπόψη αυτών των παράγοντα, της ουδετερότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης, πώς φορολογείται ο καθένας στην Κύπρο, ενδεχομένως να χαράξει μια νέα γραμμή ότι η φορολόγηση δεν πρέπει να έχει σχέση με την καταγωγή ή με το αν είναι ή δεν είναι domicile, αλλά με το είδος των εσόδων και την κατηγορία των εσόδων. Βεβαίως, αν και εφόσον κάτι τέτοιο θα αποτελεί νέα έναρξη συζήτηση για άλλη βάση, θα πρέπει να θέσει και μεταβατικές περιόδους, ώστε τα υφιστάμενα κίνητρα και η υφιστάμενη κατάσταση να συνεχιστεί μέχρι ώσπου να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον Κύπριο επιχειρηματία είναι η φορολογική διαφάνεια, η απλοποίηση του συστήματος, λιγότερο διοικητικό κόστος και ταλαιπωρία. Και θα αναφερθώ και πάλι με παραδείγματα τι εννοούμε φορολογική διαφάνεια. Για ποιον λόγο, για παράδειγμα, να υπάρχουν εσωτερικές εγκύκλοι στο τμήμα φορολογίας για το πώς φορολογούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να μην υπάρχει διαφάνεια και να ξέρουν όλοι, και ο φορολογούμενος και ο φορολογικός σύμβουλος, πώς θα φορολογείται μια τέτοια περίπτωση? Υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις όπου ρυθμίζονται με πρακτική εντός του τμήματος φορολογίας με εσωτερικές εγκυκλίες. Και ο επιχειρηματίας ο οποίος θα βρεθεί σε αυτή την περίπτωση θα ανακαλύψει ότι σε αυτή την περίπτωση το τμήμα φορολογίας φορολογεί με τον δικό του τρόπο, με την δική του πρακτική, με τον τρόπο τον οποίο ερμηνεύει τον νόμο. Οι λεγόμενες προστατευτικές φορολογίες, οι οποίες αναγκάζουν τον επιχειρηματία να υποβάλει ενστάσεις μετά από περίπου την πάροδο των 6 ετών, λίγο πριν την πάροδο των 6 ετών, ούτως ώστε να παραμείνει ο φάκελος ανοιχτός.
διαδικασίες δηλαδή οι οποίες δεν αρέσουν και δεν είναι σωστές κατά τον Κύπριο επιχειρηματία και τους φορολογούμενους. Θα δώσω ακόμα ένα παράδειγμα. Πήγε κάποιος από εσάς τελευταία να κάνει μεταβίβαση ένα κινήτου στο επαρχιακό της Λεμεσού, τουλάχιστον σαν παράδειγμα που αναφέρω. Θέλεις ένα μήνα να κλείσεις ραντεβού, να σε δει το τμήμα φορολογίας, να θέσεις το αίτημα σου, αβάλουμε ακόμα ένα μήνα να εξεταστεί η υπόθεσή σου και κάποιους μήνες μετά κλείσεις ραντεβού στο κτηματολόγιο. Θέλεις μήνες για να μεταβάσεις ένα κινήτου. Διαδικασίες οι οποίες μπορούν να απλοποιηθούν, να ρυθμιστούν και μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα εύκολα πριν ακόμα φτάσουμε στα σοβαρά που ξεκινούμε να συζητούμε. Το δεύτερο το οποίο ζητά ο επιχειρηματίας είναι η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος πέραν από τις διαδικασίες. Ενδεχομένως εδώ να ήταν καλή ιδέα να εξεταστεί κατά πόσο θα ήταν πιο πρακτικό αντί να έχουμε τόσες πολλές νομοθεσίες για την άμεση φορολογία, είτε για τη βεβαίωση, για τη διαχείριση, για την ίσπραξη κλπ. Κλπ. Να έχουμε έναν ενιαίο νόμο που να καλύπτει τα πάντα όσον αφορά την άμεση φορολογία και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις εταιρείες και για τη διαδικασία βεβαίωσης, ίσπραξης, ένστασης κλπ. Κλπ. Και μέσω αυτής της ενιαίας νομοθεσίας ενδεχομένως να χρειαστεί να καταργηθούν και διάφορα τα οποία προκαλούν τριβή. Για παράδειγμα, και πάντοτε αυτά που αναφέρουμε σήμερα είναι τροφή για σκέψη, γιατί όχι και κατάργηση του φόρου και φορολογικών κερδών τουλάχιστον στις επιχειρήσεις. Μια επιχείρηση η οποία κατέχει ακίνητο, είτε θα το επενδύσει για να το πουλήσει παρακάτω, είτε θα το εμπορευτεί, ενδεχομένως λέμε, να είναι καλή ιδέα να έχει έναν ενιαίο συντελεστή και να μην έχουμε συνεχώς τις συζητήσεις και τις τριβές με τα patches of trade, αν είναι ή αν δεν είναι φόρος και φορολογικών κερδών. Η λογιστική απεικόνηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την εισαγωγή της λογιζόμενης διανομής με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, νομίζω έδωσε το έναυσμα, γιατί όχι σε μια ενοποίηση των νόμων για τις άμεσες φορολογίες, γιατί όχι να αποτελεί και τη βάση για τη φορολόγηση, για παράδειγμα. Ούτως ώστε τα λογιστικά κέρδη με πολύ λίγες αναπροσαρμογές να αποτελούν τη βάση της φορολόγησης. Για ποιο λόγο, λέει κάποιος, να έχω λογιστικές αποσβέσεις και την ίδια ώρα να ξανακάνω τη διαδικασία από την αρχή και να έχω και κεφαλογικές εκτόσεις. Για ποιο λόγο να μην επιτρέπονται τα α, β, γ έξοδα τη στιγμή που είναι κύριο έξοδο για μια επιχείρηση και μπορεί να αποτελεί έξοδο με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω του διαδικτύου, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προχωρά μέσω του tax for all, είναι κάτι το οποίο το ζητά ο Κύπρος επιχειρηματίας, ζητά να έχει λιγότερη επαφή με λίγα λόγια, με φυσική επαφή, αλλά περισσότερη μέσω του διαδικτύου, ώστε να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες. Και γιατί όχι να δούμε και το θέμα της συσχέτισης πλέον της φορολογικής μεταρρύθμισης και των νομοθεσιών οι οποίες θα γραφτούν εξ αρχής, και με τον νέο περί εταιριών νόμο που αντιλαμβανόμαστε ότι και αυτός θα τύχει επεξεργασία του ώστε να ξαναγραφτεί από την αρχή. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορούσαν να ταυτιστούν και να αλληλοκαλυφθούν μέσα από τις δύο νομοθεσίες. Τέλος, εκείνο το οποίο επίσης ζητά ο Κύπριος επιχειρηματίας είναι καλύτερη απόδοση της φορολογικής δικαιοσύνης και από την άλλη, βεβαίως, ταυτόχρονη αύξηση της φορολογικής συνείδησης και αυτό ξεκινά από την παιδεία, κάτι το οποίο δεν έχουμε καθόλου σήμερα. Όταν λέμε για φορολογική δικαιοσύνη, ξεκινούμε από την αλλαγή ενδεχομένως της διαδικασίας εξέτασης των εστάσεων από το Τμήμα Φορολογίας. Έχουμε πολλές αποφάσεις των δικαστηρίων που μιλούν ουδής κριτής της δικής του υπόθεσης. Άρα, ενδεχομένως εδώ να πρέπει να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές στη διοικητική αρχή όσον αφορά τον τρόπο εξέτασης των εστάσεων και ακόμα περισσότερο αναβάθμιση του Εφοριακού Συμβουλίου ή και της μετεξέλιξής του, ούτως ώστε να μπορεί να ελέγχει και να αποφασίζει εφόλων των θεμάτων που αφορούν τα φορολογικά μας, τις φορολογικές υποθέσεις. Όσον αφορά την
τη φορολογική συνείδηση, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια εδώ. Το ένα έχει να κάνει με την παιδεία που ανάφερα. Θα ήταν πολύ καλή σκέψη, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη φορολογική συνείδηση, το αντικείμενο να αποτελεί και θέμα εκπαίδευση στην παιδεία. Εγώ δεν είδα πουθενά στην ύλη τόσα χρόνια που παρακολουθούμε. Να υπάρχει έστω μια ώρα η οποία να αφιερώνει, να εξελίξει τους νέους ως τους μελλοντικούς φορολογούμενους και γιατί πρέπει να πληρώνουν το φόρο που πρέπει να πληρώνουν στο κράτος. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εφόσον θέλουμε και καλύτερη συμμόρφωση και περισσότερη φορολογική συνείδηση, δεν είδα επίσης έναν κίνητρο ούτως ώστε ο συνεπής φορολογούμενος να έχει όφελος. Μια επιχείρηση η οποία πληρώνει κάθε χρόνο τους φόρους της, τη χάνει ελέγχου που το τμήμα φορολογίας και ήταν άψονη. Τι benefit έχει? Έχουν πρόστιμα όσοι καθυστερούν, αλλά όφελος δεν έχει ο συνεπής φορολογούμενος. Το όφελος μπορεί να είναι όχι κατά ανάγκη οικονομικό, μπορεί να είναι μια αναγνώριση, μπορεί να είναι να μπει πρώτος στη σειρά σε μια διαδικασία. Δεν έχει κάποιον όφελος. Αυτά θεωρούμε ότι είναι σημαντικά θέματα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τα απλά, ούτως ώστε να έχουμε πραγματικά μια ολιστική φορολογική μεταρρύθμιση και να μην ασχολούμαστε μόνο με τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Ανδρέα, έχεις τον λόγο για να μας πεις το τρίτο μέρος του φάσματος της ολιστικής φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει να κάνει με τη φορολογική αρχή, με την τεχνολογία και περισσότερο με τη συμμόρφωση. Ευχαριστώ, Χρήστο. Η αλήθεια, εγώ δεν θα μιλήσω για το φορολογικό σύστημα, τους συντελεστές ή τα κίνητρα που πρέπει να καλύψει μια ολιστική φορολογική μεταρρύθμιση. Θα επικεντρωθώ λίγο στο κομμάτι της ψηφιακής μεταρρύθμισης που σχετίζεται με το φορολογικό κομμάτι. Χαίρομαι να πω ότι ακούντας τον κύριο Μαυρεγάνη όταν μας εξήγησε και μας είπε τι έκανε η Ελλάδα, χαίρομαι που αρκετά από τα πρώτα σημεία που ανέφερε ήδη τα εφαρμόζουμε στην Κύπρο, ιδιαίτερα από την περίοδο που επήλθε το COVID, όπου δειλά-δειλά ξεκινήσαμε να αξιοποιούμε την τεχνολογία ως χώρα στο κομμάτι της φορολογίας. Ήδη έχουμε ηλεκτρονικές δηλώσεις από χρόνια, ήδη κάνουμε πληρωμές ηλεκτρονικές μέσω τραπεζών. Το ερώτημα είναι αρκετά αυτά. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε σε αρχικά στάδια. Είμαστε σε αρχικά στάδια για τον λόγο ότι, κατά την άποψή μου, χρήζει σοβαρής επένδυσης πάνω στην τεχνολογία. Ήδη εξεκίνησε το μεγάλο πρόγραμμα με το Tax for All, το οποίο ξεκίνησε με το ΦΠΑ φέτος. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση, οι εμπειρίες τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ότι χρήζει και αυτό περαιτέρω βελτιώσεων. Παραδείγματος χάρη, ενώ υπάρχει ηλεκτρονική ασφαλής πρόσβαση στο σύστημα, όταν θέλεις να κάνεις κάποια αλλαγή, πρέπει να στείλεις τα πρωτότυπα στο τμήμα φορολογίας. Αυτό είναι σχήμα οξύμορο. Δηλαδή, αν προχωράει η τεχνολογία, να μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τον όρο, τεχνολογία σημαίνει ψηφιακή, ότι δεν χρειάζεται το χαρτί, όπως γίνεται στην Ελλάδα να αντιλαμβάνουμε τώρα. Όσο χρειάζεται το χαρτί, σημαίνει ότι είμαστε στα πρώτα στάδια. Είναι, κατά την άποψή μου, πολύ αντιπαραγωγικό όταν γίνει μια αίτηση για γραφή στο ΦΠΑ και τη χάνει η εταιρεία να έχει εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεμεσόν και ο λεκτής ή το πρόσωπο που θα κάνει την αίτηση είναι στη Λευκοσία, να πρέπει να στείλει την πρωτότυπη αίτηση είτε μεταξύ στη Λεμεσόν είτε να σηκωστεί να πάει στη Λεμεσόν για να καταθέσει στο επαρχιακό γραφείο ΦΠΑ στη Λεμεσούν τη στιγμή που ένα τμήμα φορολογίας ενοποιήθηκε. Φέρνω πολύ μικρά παράδειγμα.
δείγματα. Είναι επίσης, κατά την άποψή μου, σημαντικό να αναβαθμιστεί ο τρόπος επικοινωνίας με το σύστημα. Θέλει πλατφόρμα. Δηλαδή, στέλνουμε έναν αίτημα. Γίνεται δεχτό ηλεκτρονικά, μια έσταση ή έναν κάτι άλλο. Από την ώρα που το στέλνουμε, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση που βρίσκεται. Αποτέλεσμα, τηλέφωνο, μια, δυο, τρεις φορές. Ύστερα, έχουμε παράπονο ότι είναι απαντούν η λειτουργία. Μα πώς να απαντήσουν, πρέπει να δουλέψουν. Άρα, στέλνουμε emails και μόνο το email έρχονται πίσω διότι είναι τόσα πολλά τα emails. Δηλαδή, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος μη παραγωγικός και πρέπει να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί. Δηλαδή, αν μιλούμε για ψηφιακή αναπάθμιση, σημαίνει ότι θα στείλω το αίτημά μου, θα πιάσω αριθμό, reference number και με κάποιον τρόπο θα μπορώ να το παρακολουθώ πού βρίσκεται και πότε ολοκληρώθηκε. Έχει περιπτώσεις που ζητούμε κάτι, είναι έτοιμο εδώ και δύο εβδομάδες, δεν παίρνουμε είδηση ότι είναι έτοιμο και το ανακαλύφουμε εκ των υστέρων. Γιατί δεν παίρνουμε είδηση, γιατί δεν θέλουμε κάθε μέρα να ενοχλούμε τους λειτουργούς, αν είναι έτοιμο το πιστοποιητικό που ζητήσαμε. Ορισμένα μικρά παραδείγματα. Το άλλο, με την ψηφιακή, με την ψηφιοποίηση, την αναβάθμιση. Για μένα σημαίνει ότι τέλειωσε ο χρόνος 31 του Δεκέμβρη, 1η του Γενάρη, τα έντυπα της, της προηγούμενης χρονιάς τα φορολογικά να είναι έτοιμα για συμπλήρωση και υποβολή. Ο νόμος προνοεί προθεσμίες. Παραδείγματος χάρη, δήλωση φυσικού προσώπου. Μέχρι 31 Ιουλίου του επόμενου να υποβάλεις τη δήλωση, να πληρώσεις το φόρο που τυχόν υπόλοιπο έχεις ή να ζητήσεις το ρήφαρο σου. 1η του Γενάρη πρέπει να μπορώ να το κάνω. Η καθυστέρηση στην έκπτωση, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αντί 7 μήνες, υπάρχουν 2-3 μήνες περιθώριο. Φυσικό, πολλοίς κόσμος το τέλος να θεωρείται μη συμμορφούμενος, διότι δεν είναι μόνο τα φορολογικά που έχει να χειριστεί στην καθημερινότητα του, έχει να διευθύνει η επιχείρηση. Ένας ελεκτής, ένας συλλογιστής, δεν είναι ένα πελάτη που έχει να χειριστεί πολλούς. Άρα, τούτα όλα που εγκανονισμένα με μια ροή, όταν διακόπτεται η ροή, σημαίνει δημιουργούν προβλήματα μη συμμόρφωσης, δημιουργούν προβλήματα παραπώνων, η εξυπηρέτηση δημιουργούν κακές, να το πω, πράγματα που δεν είναι ωραία και για κανέναν, ούτε από την πλευρά του φορολογούμενου, ούτε από την πλευρά του τμήματος φορολογίας. Χρωστάς λεφτά, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να ξεχάσεις να πληρώσεις κάποια φορολογία. Σήμερα, ο μόνος τρόπος να το εντοπίσεις είναι να μπεις ειδικά πάνω στο σύστημα του tax for και να κάνεις έρευνα να δεις αν χρωστάς. Τι πιο απλό, αν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή, οφείλεις λεφτά, έναν email ή με κάποιον άλλον τρόπο, κάθε μήνα, όπως κάνουμε εμείς στον ιδιωτικό τομέα. Αν στείλουμε το τιμολόγιο μας και δεν μας πληρώσει κάποιος, θα κάνουμε ένα ευγενική υπενθύμηση όπως εν της μόδας ή γνωστό πλέον, kind reminder. Ναι, για να εισπράξουμε. Εισπράττουμε. Πολλές φορές ο κόσμος ξεχνά. Και όχι ξαφνικά να χτυπήσει το κουδούνι της φωτογραφίας σου ή του σπιτιού σου και να έρθει ο επιδότης σου να σου πει έχεις κλείσει για δικαστήριο κύριε σε μια εβδομάδα επειδή δεν πλήρωσες το φόρο σου. Ή να έρθει να σε έφερε το μέμο επειδή εξετάστηκες. Άρα, καταλήγοντας για να μην μονοπολίσω τον χρόνο, πιστεύουμε πολύ στην ψηφιακή αναβάθμιση του τμήματος και επιπλέον καλούμε όλους τους αρμόδιους, είτε είναι τμήμα φορολογίας, είτε είναι προγραμματιστές, να ανοίξουν ένα διάλογο με τους πελάτες. Και οι πελάτες είναι οι φορολογούμενοι, ούτως ώστε να προνοήσουν για τις ανάγκες, για να γίνει ένα φιλικό περιβάλλον για τον κόσμο και να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Νομίζω σήμερα, στον πολύ λίγο χρόνο που είχαμε,
στον οποίο εγκαλύψαμε θεματικές, όπως αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον αγγίξαμε το τι εννοούμε ολιστική. Και βλέπετε ότι σίγουρα δεν είναι μόνο οι φορολογικοί συντελεστές, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να επανεξεταστούν αν όντως θέλουμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και πολλά από αυτά αφορούν την καθημερινότητα μας και διάφορες διαδικασίες και πρακτικές. Επομένως, αυτόν θέλαμε σήμερα να αναδείξουμε, ότι χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζονται πολλά μυαλά, δεν είναι δουλειά ενός. Χρειάζεται χρόνος, κόστος για να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε πράγματα και μπορούμε να ξεκινήσουμε από αύριο να αλλάζουμε πρακτικά θέματα χωρίς να περιμένουμε μελέτες ή προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν τουλάχιστον ένα μέρος της όλης προσεγγίσης. Και επειδή σήμερα ξεκινούμε έτσι ανοιχτά μια δημόσια σκέψη και διαβούλευση, έχετε τον λόγο για ερωτήσεις, απόψεις, εισηγήσεις, ούτως ώστε να σχολιάσουμε εμείς εδώ και να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας. Καλή εισηγήση, κύριε Μαυραγάνη, αν θέλετε να σχολιάσετε από αυτά που ακούσετε. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και μπορώ να σας πω ότι διαπίστωσα ότι αυτό που το οποίο χρειάζεται η Κύπρος είναι και αλλαγές στην νομοθεσία και αλλαγές στη φορολογική διοίκηση και αλλαγές στις ψηφιακές υποδομές που έχει για την εφαρμογή της φορολογίας και ενδεχομένως και μια καλύτερη προσπάθεια για οργάνωση στον τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Αυτά άκουσα. Όμως, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει πάρα πολύ έδαφος για να γίνουν πράγματα τα οποία έχουν ήδη λειτουργήσει στη χώρα μας, στην Ελλάδα, για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, άκουσα για τα αιτήματα τα οποία πρέπει να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου, πρέπει να επεξεργαστούν από την υπηρεσία και να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Άκουσα για τη μεταβίβαση ακινήτου που καθυστερεί στην Ελλάδα, καθυστερεί στο κτηματολόγιο πλέον. Και να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει κτηματολόγιο του Υπουργείου Οικονομικών, δεν υπάρχει το άλλο κτηματολόγιο, έτσι. Το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει τα πάντα για κάθε περιουσία, το άλλο ακόμα δεν έχει τελειώσει. Όπως επίσης να σας πω ότι οποιαδήποτε εφαρμογή ηλεκτρονική που διευκολύνει τη ζωή του πολίτη, στην Ελλάδα, σε αντιπαραβολή με ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, είναι λόγω των αρχείων και της πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών και όχι του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα πάντα, όλες οι πληροφορίες για τους πολίτες στην Ελλάδα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα δεδομένα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί χτίστηκε τότε μία πάρα πολύ καλή βάση δεδομένων. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές για προβλήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, την κυπριακή επιχειρηματικότητα και την κυπριακή πολιτεία. Μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και νομίζω ότι είναι και χρέος της Ελλάδας να βοηθήσει. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυραγάνη. Έχουμε ερωτήσεις ή εισηγήσεις ή απόψεις που θα ήταν καλό, κύριε Πρόεδρε. Θα απευθύνω την ερώτηση μου στον κύριο Μαυραγάνη, αλλά πρώτα να κάνω κάποιες τοποθετήσεις. Στην Κύπρο ο Χρήστος ήταν λίγο ευγενικός. Έχουμε πέραν από 12 νομοθεσίες που έχουν σχέση με την άμεση φορολογία και άλλες αρκετές για το ΦΠΑ. Επίσης έχουμε νομοθεσίες οι οποίες προέρχονται από τον καιρό της Αγγλοκρατίας και οι οποίες, ένα παράδειγμα, ο φόρος περί χαρτοσύμων, που ακόμα ζητούμε χαρτόσημα σε έγγραφα, ενώ μιλούμε για ψηφιακή εποχή. Έχουμε μια τάση κάπου να προσθέτουμε σε νομοθεσίες παρά να καταργούμε και να δημιουργούμε καινούργιες. Η μόνη φορά που δημιουργήθηκε μια νέα φορολογία, νέα νομοθεσία, ήταν το 2002
με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δυστυχώς ήταν η μόνη φορά. Προσθέτουμε συνεχώς νέες νομοθεσίες και δεν τολμούμε να καταργήσουμε τα πάντα και να ξεκινήσουμε από ένα λευκό χαρτί. Και η ερώτησή μου είναι, στην Ελλάδα μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε, δηλαδή ξεκινήσατε από το μηδέν, διότι θεωρούμε ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση και να ξεχάσουμε τι έχουμε και να πάμε από το μηδέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα, όταν κάναμε τις αλλαγές, και επίσης θέλω να τονίσω ότι οι αλλαγές μπορούν να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζονται χρόνια. Μπορούν να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο. Πιστέψτε το, έχει γίνει, μπορώ με όποιον θέλει να το συζητήσουμε. Όμως, όπως σωστά είπατε, δεν μπορούμε να είμαστε δεσμευμένοι με ένα προηγούμενο νομοθέτημα. Για παράδειγμα, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος τον ξαναγράψαμε από την αρχή και τον γράψαμε με βάση τα καλύτερα συστήματα, τους καλύτερους κώδικες που κυκλοφορούσαν στον χώρο των προηγουμένων χώρων. Και επίσης, τι κάναμε, προσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε. Ήταν ένας ξεχυλωμένος παλιός κώδικας με πολλά άρθρα που αφορούσαν επιμέρους περιπτώσεις. Αυτά τα γενικεύσαμε γιατί αυτό είναι το νόημα του κώδικα. Και από ένα κώδικα με 120 άρθρα το περιορίσαμε περίπου στα 75, αν δεν κάνω λάθος, αλλά περιορίσαμε και το περιεχόμενο του κάθε άρθρου έτσι ώστε να μην πλατιάζει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν θέλετε φορολογική μεταρρύθμιση στο κομμάτι της νομοθεσίας, πρέπει να ξεχάσουμε τι έχουμε, εκεί πονάμε και να ξεκινήσουμε από τα μπουλάραζα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Μιχάλης Μιχαήλ, το όνομα μου. Να συνεχίσω λίγο να απογεύουμε το προηγούμενο και να πω ότι ίσως μια καλή εισήγηση, διότι μια παρένθεση, υπάρχει μεγάλη διαφορά από την νομοθετική εξουσία στην Ελλάδα με την νομοθετική εξουσία στην Κύπρο. Εμάς εδώ ένα νομοθέτημα μπορεί να πάρει χρόνια να εξελιχθεί. Στην Ελλάδα, αν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, το περνά overnight, το περνά σε μια νύχτα. Άρα εδώ έχουμε πρόβλημα και θα πρέπει και η ίδια η νομοθετική εξουσία να το αντιληφθεί και θέματα που αφορούν την καθημερινή, όπως θα έχουμε εξηγήσει εδώ, όχι μόνο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά για πολλά άλλα θέματα, να ενεργούν πολύ πιο γρήγορα οι νομοθέτες μας για να μπορούμε να εφαρμόζουμε τις νομοθεσίες και πιο σωστά. Δηλαδή, παράδειγμα, φέτος, πάμε μάλλον να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις τον Οκτώβριο, διότι η Βουλή δεν εμερίνησε έγκαιρα να ψηφίσει την νομοθεσία για να μπουν τον Ιούλιο. Αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Πολλά παραδείγματα σαν τούτο. Οπότε μια καλή εισηγήση θα ήταν να υπάρξει ένας τρόπος από το κοινοβούλιο, το δικό μας, η οποία να μεριμνά, να τα συζητά αυτά τα θέματα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα για να μπορεί να τα ψηφίζει έγκαιρα για να προχωρούμε παρακάτω. Έχουμε μπει για την ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αν και σήμερα έχουμε τα κονδύλια για να το κάνουμε, δεν προχωρά επίσης όπως έπρεπε να προχωρήσει. Εγώ θυμούμαι τον πρώην, τον τέος μάλλον, υφυπουργών καινοτομίας, ο οποίος είχε πει ότι τέλος του χρόνου φέτος θα είμαστε σχεδόν ολοκληρωμένοι με την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Τώρα δεν ξέρω, άλλαξε η κυβέρνηση, έβγαινε νέος, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το χειριστούν. Όμως έχουμε πάρα πολλά θέματα καθυστέρησης στην υλοποίηση των νομοθεσιών και στη δημιουργία νέων νομοθεσιών. Λέμε εδώ να κλείσουμε ώρα, να ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο χαρτί, λέει ο Κέρης. Ποιος θα διαφωνούσε, αλλά ποιον μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, να μου επιτρέψεις ένα σχόλιο. Νομίζω να ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο χαρτί. Έχουμε ένα παράδειγμα. Το Dubai
τώρα τον Ιούνιο έβαλε για πρώτη φορά στην ιστορία του income tax law. Οι σελίδες του κώδικα που δεν σε μελέτησα είναι 56. Στην Κύπρο είναι το 150 και ανεβαίνει. Άρα είναι εφικτό να γίνει κάτι απλό. Και είμαι σίγουρος ότι του πάει έβαλε και expert να το κάνουν, πλούσιο αρκετά λεφτά. Άρα εμάζεψε. Άρα θεωρώ ότι είναι εφικτό να ξεκινήσω από εκεί. Σε μου επιτρέπετε, κύριε Μιχαήλ, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψηφιοποίησης. Διαβάζα σήμερα το πρωί συγκεκριμένα δήλωση του εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Χριστοδουλίδη Εψεσινή, που εδήλωσε ότι με απόλυτη ειλικρίνεια σε τρεις μήνες μετά την ανάληψη εξουσίας, λέγοντας τον κόσμο στα μάτια, θέλει να πει ότι το κράτος από μόνο του δεν μπορεί να πετύχει το ψηφιακό μετασχηματισμό και ότι εντός σύντομα θα καλέσει εταιρείες εξειδικευμένες για να το πετύχουμε. Άρα, θετικό το ότι υπάρχει πρόθεση από την εκτελεστική εξουσία, από ό,τι βλέπω, να το ευελπιστούμε. Ναι, κύριε Μαυραγάνη. Ναι, ήθελα να πω, δεν γνωρίζω ακριβώς, μπορεί να ξέρω γενικά πώς λειτουργεί το κυπριακό πολιτιακό σύστημα, δεν γνωρίζω ακριβώς πώς λειτουργεί η Βουλή, υπό την έννοια ότι δεν ξέρω εάν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία, όπως σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν αντίστοιχο σύστημα, να έχει μια διακομματική επιτροπή για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Εάν μπορεί να το κάνει αυτό, νομίζω θα βοηθήσει, γιατί ήδη θα υπάρχει μια συζήτηση στο νομοθετικό σώμα και μια σύγκληση. Και νομίζω ότι επειδή το πετύχατε άλλες φορές, πρέπει να υπάρχει πρώτον σύγκληση, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση και πρέπει να υπάρχει και ταχύτητα, όπως όταν το θέλατε, γιατί το απαιτούσαν οι ανάγκες και ξέρω ότι ο κ. Λεοφίτου έχει δώσει μεγάλο αγώνα, υπήρξε γρήγορη απόφαση της Βουλής. Συνεπώς, εάν μπορείτε να έχετε μία συνεννόηση και προετοιμασία ήδη σε επίπεδο νομοθετικού σώματος, αυτό θα βοηθούσε, γιατί οτιδήποτε θα πρότεινε και μετά η κυβέρνηση θα μπορούσε να υπάρχει ένα έτοιμο, μία προεργασία από το νομοθετικό σώμα εσωτερική και έτσι θα πετυχαίνατε ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα μέχρι να πάρετε τις καταληκτικές μεταρρυθμιστικές φορολογικές αποφάσεις που πήρατε, πόση βαρύτητα δώσατε στον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι αποφάσεις επί των δημοσίων εσόδων? Βεβαίως, σε τέτοιες εποχές, όπως και πάντα, η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί ένα σοβαρότατο κριτήριο τι θα κάνεις. Παραδείγματος χάρη, το άκουσα και είναι σωστό. Τέλη χαρτοσύνου. Τα έχουμε κι εμείς. Όμως, αν δείτε, και η Ακαδημία μας έχει διατυπώσει φορολογικές προτάσεις και τώρα και για τους φόρους και για το σύστημα. Παραδείγματος χάρη κι εμείς έχουμε μιλήσει για φορολογική διαιτησία και για άλλα θέματα. Όμως, ναι, όταν θέλαμε να κάνουμε την μεταρρύθμιση, ζυγίζαμε το κόστος, γιατί όπως σας είπα, στα τέλη χαρτοσύμου είμαστε όλοι υπέρ της κατάργησής του. Όταν είδα ότι σε δύσκολες εποχές, αν θυμάμαι καλά, τότε έδιναν γύρω στα 450 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό της Ελλάδος, είπαμε να το αφήσουμε για καλύτερες εποχές. Και έχετε δίκιο. Σε μερικά θέματα ναι, αλλά νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερες εποχές και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να καταργήσουμε το ΣΥΜΟΥ και να πούμε ότι θα βρούμε τα έσοδα από μια καλύτερη διαχείριση του συστήματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Νομίζω ότι γίνεται αυτό, αλλά ναι, η δημοσιονομική ισορροπία είναι κριτήριο για τη μεταρρύθμιση. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Τολμήσαμε, παραδείγματος χάρη, σε κάποια πράγματα που μας κατηγορούσαν και μας έκαναν πόλεμο ακόμα και οι Ευρωπαίοι τότε. Η μείωση του ΦΠΑ. Μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Εφαρμόσαμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ελέγχου του ΦΠΑ,
Με αποτέλεσμα, εκείνη τη χρονιά, το 2014, η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα σε ποσοστό μείωσης του κενού στο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ακόμα και εκεί που ήταν ρίσκο, το πήραμε, εφόσον έχει τις κατάλληλες δικλίδες για να μην συμβεί κάποιο άσχημο γεγονός, δηλαδή να μπορέσει να ελέγξει την κατάσταση. Ευχαριστώ. Πρωτού ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, θα ήθελα απλά να επισημάνω κάτι και αν υπάρχουν ερωτήσεις να το δούμε για να προχωρήσουμε και στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε ακόμα θέματα. Στη σημερινή συζήτηση, ένα από τα θέματα τα οποία αναδείξαμε είναι ότι δεν είναι μόνο οι αλλαγές στην νομοθεσία, αλλά και οι αλλαγές στις διαδικασίες και στις πρακτικές. Τίποτε δεν μας εμποδίζει από αύριο το πρωί να συσταθεί η ομάδα από το Τμήμα Αφρολογίας, από το ΣΕΡΚ, από ιδιώτες και να ξεκινήσει να εξετάζει και να αλλάζει αυτά τα οποία ούτε καν νομοθεσία χρειάζονται, ούτε βουλή, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρακτικές οι οποίες αφορούν την καθημερινότητα μας και δημιουργούν σοβαρό διοικητικό κόστος και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Επειδή μας προλάβει ο χρόνος, αν υπάρχουν σύντομες ερωτήσεις, ο κύριος Γιασίδης, παρακαλώ. Αγγίξετε ευαίσθητο το κομμάτι να το ξεκινήσουμε και πάμε στα πόσα πιστοποιητικά χρειάζονται να παίρνουμε από το ένα τμήμα στο άλλο τμήμα, δεν τελειώνουμε ποτέ. Ναι. Κάτι σύντομο. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε το βήμα στον κύριο Ιορδάνου. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Κυριάκος Ιορδάνου είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λόγων στον Κύπρο και μαζί θα τρέξουμε το δεύτερο πάνελ. Σαν έναν σύντομο εισαγωγικό, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ομιλητές του προηγούμενου πάνελ για την αναλυτική και χρήσιμη συζήτηση γύρω από το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, συζήτηση η οποία θα μας βοηθήσει να πάμε στο δικό μας θέμα. Φαίνεται από ό,τι έχουμε ακούσει ότι επιτέλους προχωρούμε από την θεωρητική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση και πάμε σε μια πιο πρακτική εφαρμογή της, έστω και σε νηπιακό, θα έλεγα, στάδιο που είναι τώρα. Ο φορολογικός μετασχηματισμός, όπως μας αρέσει να τον αποκαλούμε στο ΣΕΛΚ, είναι γεγονός ότι είναι αποτελεί αναγκαιότητα. Μετασχηματισμό λέμε αντιμεταρρύθμιση, γιατί κατά την άποψή μας αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι τη μετάβαση και τη μεταξέλιξη από ένα εφιστάμενο σύστημα σε ένα άλλο, ένα πιο σύγχρονο, πιο σχετικό και συνδεδεμένο με τον σημερινό γίγνεσθε. Κάτι που θα διαλαμβάνει πέραν των προφανών, δηλαδή τους συντελεστές, την βάση, όρια, θα διαλαμβάνει και το λειτουργικό, το μηχανογραφικό, το διοικητικό πλαίσιο και να λειτουργεί εντός των καλών κανόνων διακυβέρνησης και χρηστής δίκησης. Στόχος μας είναι, όπως ο φορολογικός μετασχηματισμός, να αποτελέσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη δημοσιονομική, επενδυτική, αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική του κράτους, εναρμονισμένο με το όραμα
2035, δηλαδή την Εθνική Στρατηγική Μακροχρόνιας Ανάπτυξης μέχρι το 2035 και να αποτελέσει βασικά το περίβλημα μέσα από το οποίο θα αναπτυχθεί αυτή η στρατηγική σχεδίαση. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σαν στην άσκηση αυτή, κατά το στάδιο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι καλές πρακτικές τρίτων χωρών, όπως ακούσαμε προηγουμένως για την Ελλάδα, οι διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες και οι επερχόμενες εξελίξεις, ο τρόπος που ξεδιπλώνεται η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο στην παγκοσμιοποιημένη του διάσταση, η ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση, στα ελληνικά sustainability, και οι εκάστοτε εθνικές προτεραιότητες και επιδιώξεις. Ακούσαμε στο προηγούμενο πάνελ διδάγματα, σχόλια, εμπειρίες από την Ελλάδα, που είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, ένα πολύ σημαντικό προϊόν εργασίας το οποίο έχει γίνει εκεί. Στο δικό μας the panel θα εντρυφήσουμε στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον. Άνευ άλλου σχολείου, έχω τη χαρά να παρουσιάσω τους οπηλητές μας, τους οποίους θα παρακαλέσω να προσέλθουν στο βήμα. Είναι ο κύριος Πάνος Βαδέρος, ανώτερος διευθυντής φορολογικών και τελειωνεργών θεμάτων Όμιλος Hellenic Energy. Ο κύριος Χρήστος Θεοφύλου, φορολογικός σύμβουλος συνέτερος Tax and Cyprus. Η κυρία Αθηνά Καλύβα, μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωί Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Οικονομική Αναλύτρια στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κύριος Κώστας Σάββα, φορολογικός σύμβουλος συνέδριος στην εταιρεία Τεξάντ. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε αρχή με τον κύριο Λαβέρο, ακούσουμε τη δική του παρουσίαση που είναι κύριες διεθνείς εξελίξεις και ό,τι άλλο συνεπάγεται από τη διεθνή σφαίρα. Παρακαλώ. Ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ιδιαίτερη τιμή να παραστώ ως ομιλητής. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι στην Κύπρο και να συζητήσουμε για φορολογικά, τα οποία είναι πλέον στο επίκεντρο, παντού, στην Ευρώπη, στον κόσμο, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Θα πούμε δύο πρώτα λόγια για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, γιατί ο κόσμος αλλάζει, έρχονται αλλαγές σημαντικές. Ο κ. Αγκαστινιώτης είπε νωρίτερα ότι θα κάνουμε πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά πλέον, άρα πρέπει να προσαρμοστούμε. Υπάρχουν τα ενεργειακά που δεν πρέπει να ξεχνάμε, άρα μιλάμε για πράσινη μετάβαση, πράσινη ενέργεια, μιλάμε για τέτοια μετάβαση και η φορολογία εδώ, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, διαμορφώνει συμπεριφορές και θα μου επιτρέψετε, δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, να πω και δύο-τρία πρακτικά παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο από την Ελλάδα, συμπληρώνοντας έτσι λίγο και μία γέφυρα από τους προηγούμενους εκλεκτούς ομιλητές. Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις, λοιπόν, αλλάζουν όλα ραγδαία και αλλάζουν γρήγορα και τα έχουμε πάρα πολύ σύντομα κοντά μας. Μιλάμε για τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, το πύλα 2, πυλώνας 2, με 15%, όριο τα 750 εκατομμύρια. Η Κύπρος έχει 12,5, έχει ακόμα 12,5, άρα τι θα γίνει, πώς θα προσαρμοστεί και πώς θα εισαχθεί το 15% στο εθνικό δίκαιο και τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Κύπρο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την προσαρμογή του 12,5 στο 15, μπορεί να γίνει 15 για τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορεί να παραμείνει 12,5 για αυτές που δεν τις πληρούν, έχοντας δύο διαφορετικούς συντελεστές για να μην δημιουργείται αυτή η διαφοροποίηση, μπορεί να πάει και στο 15. Σε ό,τι αφορά την ATAD 3, Anti-Tax Avoidance για τα Shell Entities, το περιέλαβα γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον δεν κοιτάζουμε τη φορολόγηση σαν ένα γινόμενο εισόδημα αντισυντελεστή, αλλά κοιτάζουμε και άλλα πράγματα πιο ουσιαστικά, όπως είναι η ουσία, το substance, αν υπάρχει η εταιρεία, αν η εταιρεία έχει οντότητα.
θεσπίζονται συγκεκριμένα κριτήρια γι' αυτό, αν έχει προσωπικό, αν έχει τραπεζικούς λογαριασμούς, αν έχει passive income, όλα αυτά τα τεχνικά θέματα. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες οι οποίες θα εμπίπτουν σε αυτά τα κριτήρια δεν θα απολαμβάνουν των φορολογικών πλεονεκτημάτων. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για κάποιες απαλλαγές, μιλάμε για κάποιες, κάποια τέτοιου είδους ωφελήματα, τα οποία με τα συγκεκριμένα κριτήρια αυτά θα καταργούνται. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ένα εργαλείο που έχουμε ήδη στα χέρια μας, το έχουν οι ελεγκτικές αρχές διεθνώς, το έχουμε και εμείς. Είναι η έκθεση αναχώρα, είναι το country by country reporting, όπου στοιχεία του μπορούν να αξιοποιηθούν και να δούμε πού έχουμε passive income, πού δεν έχουμε εργαζομένους, πού έχουμε τέλος πάντων μια χαρτογράφηση των οικονομικών λειτουργιών των ομίλων, ώστε να μπορέσουμε εγκαίρως να προσαρμοστούμε, γιατί όλα αυτά που είπαμε έρχονται, είναι μπροστά, είναι κοντά μας. Ήδη το Pillar 2 και το 15% ξεκινάει την 1η-1η του 24. Είμαστε στον Ιούνιο του 23. Σε ένα εξάμηνο ξεκινάει. Και μια και είπαμε για το country by country, το οποίο είναι γνώριμο, υπάρχει ήδη, δεν είναι ένα ξερό report, δεν είναι μια υποχρέωση την οποία έχουμε κάθε χρόνο να κάνουμε. Πλέον διαμορφώνεται σε ένα νέο ελεγκτικό διεθνές εργαλείο, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις ελεγκτικές αρχές ξένων χωρών χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή, αν έχουμε δραστηριότητα σε ξένες χώρες, θα έρχεται και θα έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους η φορολογική αρχή της ξένης χώρας και να καταλογίσει ενδεχομένως και να συνεργαστεί με την τοπική ελεγκτική αρχή. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ευρήματα του country by country reporting και να προλάβουμε ενέργειες, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τα shell entities και να λειτουργήσουμε, να ξανααναδιοργανώσουμε τα οικονομικά μας μοντέλα για να μπορέσουμε να είμαστε συμμορφωμένοι με αυτό και βέβαια με το τεράστιο θέμα το οποίο σαν επικεφαλίδα βάζω μόνο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο, τις ενδομηλικές συναλλαγές. Αυτά είναι τα κυριότερα, νομίζω, και τα πιο κοντινά που μας επηρεάζουν σε ό,τι αφορά το τι έρχεται από την Ευρώπη. Εκτός από αυτά όμως, πάλι από την Ευρώπη, έρχεται και το περίφημο θέμα του πρασινίσματος, που είπαμε νωρίτερα, για την ενέργεια. Η ενέργεια, λοιπόν. Καθαρή ενέργεια, ρήπη, καθαρές εταιρείες. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε κάτω από την ομπρέλα του Fit for 55, το Energy Taxation Directive, μαζί με άλλες οδηγίες, οι οποίες συνθέτουν αυτό το πλαίσιο, που με πολύ απλά λόγια κάνει το εξής. Ευθυγραμμίζει τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων, αλλάζει την φορολόγηση βάση όγκου που ξέραμε και την κάνει βάση ενεργειακού περιεχομένου και απόδοσης και καταργεί ορισμένες απαλλαγές. Καταργεί απαλλαγές. Σημαντικό ζήτημα για μας, σε ό,τι αφορά για μας εννοώ την Ελλάδα και την Ευρώπη, διότι στην γειτονιά που βρισκόμαστε οι υπόλοιπες χώρες δεν περιορίζονται από τέτοιου είδους νομοθεσίες, δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς που σημαίνουν κόστος για μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ζητηθεί στην επικοινωνία με όλες τις κεντρικές υπηρεσίες να υπάρξει επαρκής μεταβατική περίοδος, να μην υπάρξει η κατάργηση των φοροαπαλλαγών αυτών, αλλά και επίσης πάρα πολύ σημαντικό η μετάβαση από την φορολόγηση βάση όγκου στην φορολόγηση βάση ενεργειακού περιεχομένου να μην καταλήξει σε παραπάνω φόρο. Είναι ένα γινόμενο, είναι όγκος επί ένα συντελεστή. Αυτό πρέπει να ισούται τουλάχιστον και να μην δημιουργεί επιβάρυνση με ενέργεια, δηλαδή λέγαμε λίτρα επί συντελεστή, τώρα θα λέμε τζάουλ επί ένα συντελεστή. Αυτό πρέπει να ισούται. Αλλιώς θα καταλήξει η μετάβαση να περιλάβει και κάτω από τη μετάβαση αυτή να υπάρξει αύξηση της ενεργειακής φορολόγησης. Μια και μιλάμε λοιπόν για την ενέργεια και άκουσα νωρίτερα με πάρα πολύ ενδιαφέρον, είπαμε και για κίνητρα. Κίνητρα λοιπόν για την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση. Χρειάζονται επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές λοιπόν μπορούν να
υπεραποσβένεται, άρα λοιπόν να έχω μια υπερέκπτωση των δαπανών και μια υπεραπόσβεση των επενδύσεων, όχι accelerated, όχι επιταχυνόμενη. Η επιταχυνόμενη σημαίνει απλά και μόνο χρονισμό. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις τέτοιες, οι οποίες επίτουν σε ένα πεδίο υπεραπόσβεσης, άρα λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις μια απόσβεση 150%, 180% της αρχικής αξίας, όχι επιταχυνόμενη ξαναλέω, αλλά να υπεραποσβέσεις φορολογικά το πάγιο που κάνει 100 σε μια αξία 150. Αυτό όμως θα δημιουργήσει συνεπακόλουθα και αύξηση των, μια επίπτωση στα αποτελέσματα. Αύξηση ζημιών, ας πούμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε την ωφέλεια αυτή, θα πρέπει να δούμε λίγο και τον κόστο της πενταετίας σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των φορολογικών ζημιών. Άρα, θα μπορούσε σαν πρόταση οι δαπάνες αυτές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, να μπορούν να απομονώνονται και να αποσβαίνονται με διαφορετικό συντελεστή, αλλά όχι με τον κόστο της πενταετίας. Ένα καλό παράδειγμα εδώ, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα, η πανδημία λειτουργήσε σαν επιταχυντής εξελίξεων στο ψηφιακό κομμάτι, υπήρξε μια οδηγία, η 801 recommendation της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είπε για τις ζημιές της πανδημίας θα μπορείτε να τις μεταφέρετε όχι μόνο tax loss carry forward, αλλά και tax loss carry back. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορείτε να εξασφαλίσετε την εκτοσιμότητα αυτών των extraordinary αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Θα μπορούσε λοιπόν εναλλακτικά να λειτουργήσει ή συνδυαστικά και το tax loss carry back για αυτές τις επενδύσεις. Είναι προς εξέταση, αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα και εφόσον έχει ξεκινήσει και από την Ευρώπη θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν μια τέτοια βάση. Είπα πριν δεν θα αποφύγω τον πειρασμό να πω και δύο-τρία πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Είπαμε Ευρώπη, είπαμε ενέργεια, είπαμε κόσμος, είπαμε τι έρχεται. Δύο-τρία συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία έρχονται από την Ελλάδα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί. Το transfer pricing στην Κύπρο εισήχθη το 22, στην Ελλάδα πολύ παλιότερα. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ θετικό στην Κύπρο, το οποίο λέει ότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ουδετερότητα για adjustment. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετικό, ισχύει και στην Ελλάδα. Γιατί να μην υπάρχει ουδετερότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πλέον μιλάμε σε ενιαίο ευρωπαϊκό φορολογικό επίπεδο και βάση. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια καλή πρώτη εκτίμηση, να είναι σε ευρωπαϊκό καταρχάς, βλέπουμε στη συνέχεια για να είναι σε κάθε δικαιοδοσία. Σε ό,τι αφορά την έκπτωση των δαπανών απόκτησης συμμετοχών, επειδή γίνονται επενδύσεις, εξαγοράζονται εταιρείες, οι δαπάνες δεν εκπίπτουν σε ό,τι συνδέονται, στο βαθμό που συνδέονται με απαλλασσόμενα έσοδα. Στην Ελλάδα πέρυσι λοιπόν έγινε κάτι πρωτοποριακό, εισήχθη η δυνατότητα έκπτωσης δαπανών απόκτησης συμμετοχών υπό προϋποθέσεις, βασικότεροι των οποίων ήταν να καλύπτεται το 30%, δηλαδή η δαπάνη αυτή να είναι μέχρι το 30% του τζίρου της αποκτώσας εταιρείας. Είναι και αυτό ένα παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει για να αυξηθούν τέτοιου είδους συναλλαγές και να δημιουργεί και κίνητρο για εξαγορές και μετασχηματισμούς. Μια και είπαμε για τον έλεγχο των για το transfer pricing, άλλο ένα καλό στοιχείο το οποίο είδα μελετώντας την κυπριακή νομοθεσία, της πρόνοιες, όπως είναι πάρα πολύ ωραία λέξη που χρησιμοποιείται στην κυπριακή φορολογική νομοθεσία, περιλαμβάνεται και ο έλεγχος από ορκωτούς. Άρα λοιπόν, τι σου λέει, θα μου δώσεις το φάκελο, αλλά θα τον ελέγξει και θέλει υπογραφή του ορκωτού. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας πάει στο επόμενο βήμα που γίνεται στην Ελλάδα, το οποίο είναι ο θεσμός του φορολογικού πιστοποιητικού. Ανέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Μαυραγάνης πάρα πολύ
εύστοχα για τη μεταρρύθμιση που έγινε, εισήχθη λοιπόν ο θεσμός του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι ο ορκωτός σου σε ελέγχει σαν ανιεφορία. Δεν την υποκαθιστά, αλλά σε ελέγχει, σου δίνει ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει μεγάλη αξία γιατί στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του είχες πιο γρήγορες επιστροφές, είχες συντομότερο χρόνο παραγραφής και σου επιβεβαίωνε έναντι και τρίτων επενδυτών τη φορολογική σου συμμόρφωση σε ετήσια βάση. Άρα, το φορολογικό πιστοποιητικό που μπορεί να παρέχει ο ορκωτός ελεγχτής μπορεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο και τη συμμόρφωση, να μειώσει τη γραφειοκρατία, να επιστρέψει επιστροφές. Στην Ελλάδα γίνεται και γίνεται επιτυχώς από το 2011. Μια και είπαμε για την ψηφιοποίηση, είπε ο κύριος Καραουλής συγκεκριμένα εύστοχα παραδείγματα που δείχνουν το πρόβλημα. Εγώ θα πω ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε στην Ελλάδα και σιγά σιγά το αντιμετωπίζουμε, το οποίο είναι ο συμψηφισμός ανταπαιτήσεων με το δημόσιο. Άρα λοιπόν μία ενιαία καρτέλα με το δημόσιο. Τι έχει εκεί? Έχει φόρους, έχει τελωνιακά, έχει ασφαλιστικά, έχει τα πάντα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα μπαίνω μέσα και λέω τι σου χρωστάω, τι μου χρωστάς. Έχω προμηθευτεί το δημόσιο και έχω μια καρτέλα μαζί του. Αυτό προϋποθέτει την ψηφιοποίηση που είπαμε και πέραν του τεχνικού ψηφιακού κομματιού μπορεί να ενισχύσει και ενισχύει αυτονόητα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, γιατί όταν έχω ανταπαιτήσεις, οποίες συμψηφίζω άμεσα, δεν χρειάζεται να πάρω δάνειο να πάω να πληρώσω, όταν μου χρωστάει το δημόσιο. Και δεν είναι ανάγκη να συμψηφίσει φόρο με φόρο, μπορεί να συμψηφίσει φόρο με ασφαλιστικές φορές. Η ασδήποτε φύσης, λέει ο νόμος, ανταπαιτήσεις με το δημόσιο. Μια και είπαμε λοιπόν για την ψηφιοποίηση, ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυτό που ακούστηκε για το χαρτόσημο. Ψηφιακά χαρτόσημο δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει χαρτόσημο, είναι ψηφιόσημο. Ας το πούμε ψηφιόσημο, θέλουμε να βάλουμε ένα φόρο. Αλλά πόσος είναι αυτός? Το έχουμε αξιοποιήσει, έχουμε αξιολογήσει, έχουμε δει πόσος είναι αυτός? Δηλαδή, είπε ο Γιώργος νωρίτερα, ήταν 400 εκατομμύρια δημοσιονομικό έλλειμμα. Πόσο είναι στην Κύπρο? Γιατί γνωρίζω ότι είναι χαμηλό και το ποσοστό και το ποσό και είναι κάπου. Άρα, υπάρχει αυτό. Και αυτό συνεξεταζόμενο με άλλα και τη γραφειοκρατία που δημιουργεί, γιατί σας το λέω από πλευράς ελέγχων που κάνουμε εξαγοράζοντες εταιρείες, έχει χαρτόσημο, έχει συμβάσεις, είναι χαρτές, έχει, πότε το πλήρωσε το χαρτόσημο, πόσες είναι οι συμβάσεις, κάτω επίδοση. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί και επενδυτικά και γραφειοκρατικά ένα τεράστιο βάρος. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση και είναι πάρα πολύ καλό που μια χώρα, εγώ θεωρώ με παιδεία, με λογιστική και φορολογική παιδεία όπως η Κύπρος, το λέω και από τη συνεργασία μου με φίλους και συνεργάτες, ορισμένους από τον οποίο βλέπω και στην αίθουσα σήμερα. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάει μια τέτοια πρωτοβουλία. Όμως η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει, πέραν των προτάσεων που θα πούμε σήμερα και οι οποίες καλό θα είναι και ελπίζω κάποιες να γίνουν και γιατί όχι όλες να γίνουν σε ένα βάθος χρόνου, να μπορούν να αξιολογηθούν. Άρα λοιπόν του χρόνου τέτοια εποχή, σε αυτή την αίθουσα ενδεχομένως, να δούμε από σήμερα σε ένα χρόνο μετά τι έγινε και τι επίπτωση είχε και να μπορούμε να το αποτιμήσουμε αυτό, για να δούμε αυτά που προτείναμε, πώς τα προσαρμόζουμε, πώς τα αναδιοργανώνουμε, τι παραπάνω χρειάστηκε, πήγαμε καλά. Άρα κάθε μεταρρύθμιση έχει και ένα βασικό συστατικό, το οποίο είναι η αξιολόγηση. Και με αυτό ήθελα να κλείσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη μεταρρύθμιση και να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία για άλλη μια φορά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την τιμή που μου κάνουν να προσφέρουν στη σημερινή εκδήλωση, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έχω πολύ δυνατούς προσωπικούς δεσμούς με την Κύπρο και επαγγελματικούς. Και πάντοτε η χαρά μου είναι ανίποτε όταν βρίσκομαι σε αυτή την
Την επόμενη εβδομάδα έχουμε συμβούλιο υποφύλου και όταν είχα την πρόσκληση να έρθω δεν δίστασα και ούτε μπορώ να αρνηθώ ποτέ όταν μπορούμε να συμβάλλουμε με κάποιες μικρές εμπειρίες που μπορεί να έχουμε στην επιτυχία φορολογικών μεταρρυθμίσεων στην Κύπρο. Μετήχα στην κατά την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα την μεγάλη τιμή να διαπραγματευτούμε το κεφάλαιο για τη φορολογία με ομοιρικές μάχες με τους αγαπημένους μας Βόλτες, Ολλανδούς και Λιτούς, Ολλανδούς κυρίως και Γερμανούς. Και επίσης την μεγαλύτερη τιμή να κάνω την πρώτη Κυπριακή Προεδρία σαν πρόεδρος φορολογικών ομάδων εκεί, δουλεύοντας για το Υπουργείο Οικονομικού της Κύπρου. Άρα καταλαβαίνετε γιατί δεν μας μιλάτε. Δεν θα πάω στους προσωπικούς, γιατί θα συγκινηθώ και θα κλάψω, οπότε δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτό, γιατί ξεκινάμε από το 1984. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να μην έχω το εθνικό καπέλο παρόλα αυτές τις έντονες συγκινήσεις που έχουμε περάσει. Θα προσπαθήσω να δούμε λίγο και να εξηγήσω το διεθνή περίγυρο που έχουμε και το οποίο θα κληθεί και η Κύπρος να καταλάβει, να κατανοήσει πλήρως για να περάσει, να πραγματοποιήσει με επιτυχία φορολογική μεταρρύθμιση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η φορολογία, πέραν του δημοσιονομικού της χαρακτήρα, έχει και ορισμένα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, γι' αυτό και μπορεί να γίνει και να είναι επικίνδυνο καμιά φορά. Υπάρχουν δύο βασικές σχολές, η νεοκλασική, τι μας λέει, αν φορολογήσετε θα μειώσω το ΑΕΠ, σε ονομαστικούς αυτούς, ή το πολύ πολύ να το αυξήσω για λίγο και πολύ βραχυπρόθεσμα. Υπάρχει και η νεοκινησιανή σχολή, η οποία τι μας λέει, μας λέει ότι για να έχω επιπτώσεις στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, πρέπει να επηρεάσω με το φορολογικό μου σύστημα και τη μεταρρύθμιση, την επένδυση και την απασχόληση. Υπάρχει βέβαια και μια τρίτη σχολή μαρξιστική που λέει ότι χρειαζόμαστε φορολογία. Έκλεισε όμως αυτή η σχολή, αλλά έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους, ειδικά στην Ελλάδα. Πάρα πολλούς πάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε, είπαμε λοιπόν ότι η φορολογία για να μπορέσει να λειτουργήσει σαν αναπτυξιακό εργαλείο πρέπει να αυτοί που θα πάνε τις αποφάσεις να καταλάβουν, όλοι μας να καταλάβουν ένα πολύ σημαντικό αρχικό πράγμα. Ότι πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, τι έχουμε, πού θέλουμε να πάμε στο διεθνή καταμερισμό και μετά να μιλήσουμε για φορολογία και για φορολογική μεταρρύθμιση. Το παραγωγικό μοντέλο είναι σαν μια αγελάδα την οποία την αρμέγουμε, αλλά καμία φορά αν δεν προσέξουμε, η αγελάδα είτε μπορεί να αποδημήσει, είτε μπορεί να μας σχίσει και το γάλα. Και έχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν έχει και το γάλα, καμιά φορά η αγελάδα. Εν πάση περιπτώσει. Ποιος είναι ο διεθνής περίγυρος τώρα. Αρχήν βρισκόμαστε μετά από την πανδημία, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό που έχουμε σήμερα, πολύ σημαντικά πράγματα. Άρα θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις όλοι μας με έναν περιορισμό στα δημόσια οικονομικά. Έτσι, έχουμε αύξηση του ελλείμματος και του χρέους στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε μείωση των φορολογικών εσόδων, σημαντική, αλλά υπάρχει ανάκαμψη και σταθερότητα το 2021 και το 2022. Κοινώς οι οικονομίες άντεξαν με τα στοχευμένα μέτρα, με τα φορολογικά μέτρα. Οι οικονομίες άντεξαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την κρίση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε το 2021 μείωση του δημοσίου ελλείμματος κατά 5, αύξηση του δημοσίου ελλείμματος, συγγνώμη, κατά 5,3 και το 2022 ξανά βέβαια μειωμένο, αλλά υπάρχει δημόσιο έλλειμμα. Έχουμε το δίκτυο του συνολικού χρέους εκτός των κριτηρίων του Μάστερ, λοιπόν, πάνω από το, σε πολλά κράτη-μέλη πάνω από 100% του ΑΕΠ, σε ορισμένα κράτη-μέλη που είναι αρκετά και ο μέσος όρος είναι 84%. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι περιβάλλον θα κληθεί και η Κύπρος να πάρει αυτές τις αποφάσεις της δημοσιονομικής στενότητας. Εάν πάμε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη φορολογία συνολικά. Πού βρισκόμαστε, πού βασίζεται η φορολογία στα περισσότερα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι οι βάσεις είναι ετερογενείς. Εντάξει, και στην άμεση φορολογία και στην έμεση υπάρχουν διαφορετικά συστατικά στοιχεία του κάθε τμήματος στα κράτη-μέλη.
αλλά υπάρχει ένα γενικό συμπέρασμα που βγαίνει ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το κυριότερο βάρος πέφτει στην εργασία και στην κατανάλωση. Αυτό μπορούμε να το δούμε και με χρονολογική σειρά, αλλά και σε μια φωτογραφία σε κάθε χρόνο που μπορούμε να εξετάσουμε τα στοιχεία σαν ποσοστό της φορολογικής επιβάρησης του ΑΕΠ. Επομένως, αναγκαστικά εδώ μιλάμε ότι έχουμε κάποια όμοια χαρακτηριστικά που θα πρέπει και η Κύπρος η μεταλλήτρια να τα λάβει υπόψη της. Εν μέσω λοιπόν όλων αυτών των προκλήσεων, τα κράτη-μέλη έχουν κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Έχουν ξεκινήσει από συντελεστές. Να θυμηθώ ότι 9 κράτη-μέλη έχουν μειώσει το συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, 2 τον έχουν αυξήσει. Να μην πάμε στη φορολογητέα βάση, πληθώρα μέτρων, πληθώρα επεκτώσεων ενίσχυση των απαλλαγών, κατάργηση των απαλλαγών σε άλλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δημιουργία άλλων ειδικών καθεστώτων, πολλά μέτρα τα οποία προκύπτουν και από την υποχρέωση να προσαρμόσει το φορολογικό σύστημα στην κλιματική αλλαγή και στα ευρωπαϊκά στάνταρτ. Αλλά γενικότερα αυτή η τάση που βλέπουμε εδώ πέρα δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει όσον αφορά τους χώρους εργασίας και τις κατανάλωσης. Επιπλέον, βλέπουμε ότι σε όλες αυτές τις αποφάσεις που καλούνται τα κράτη-μέλη να πάρουν, δεν έχει τόσο σημασία ο μικρόκοσμος, έχει και αυτό τη σημασία του, αλλά όχι τόσο σημασία. Τι έχει σημασία, ορισμένες μέγα τάσεις, μέγα τρες που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο ολόκληρο. Ποιες είναι αυτές? Καταρχήν, έχουμε αλλαγή δημογραφικού στοιχείου. Λίγες διοικήσεις, λίγες κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη το δημογραφικό στοιχείο και τη σχέση που μπορεί να έχει στη φορολογία. Παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει κάθε χρόνο μια πολύ σημαντική έκδοση, το EU Aging Report. Εκεί μέσα, αν δείτε πώς διαμορφώνονται τα διάφορα segment του πληθυσμού, των τάσεων που έχει, των προβλέψεων που έχει, των εκτιμήσεων που έχει για την επόμενη δεκαετία, τα κράτη-μέλη και οι διοικήσεις θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη για να δουν τι φορολογία και τι προοδευτικό σύστημα έχουν. Και πώς μπορεί αυτό που σήμερα μπορεί να φανεί προοδευτικό, αν δεν φάνε, επειδή αλλάζουν πολύ εύκολα οι δημογραφικές συνθήκες, να μην είναι προοδευτικό. Άρα οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Γι' αυτό άρχισα από αυτό. Δεν το έχουμε λάβει όλοι μας τόσο πολύ υπόψη μας. Υπάρχουν αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το βλέπουμε όλοι. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Η έννοια των digital nomads δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια. Δημιουργία πληθώνων καθεστώτων για να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτούς. Ξεκίνησε και μέσα από το COVID. Υπήρχαν όμως οι τάσεις και από πριν και οι πιέσεις στις εταιρείες. Και οι επιλογές μεγάλων εταιριών να θέλουν να προσαρμόζονται σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Σκεφτείτε ότι χρειαζόμαστε 22 δισεκατομμύρια επενδύσεις για κλιματική οικειότητα μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει, η Επιτροπή, ότι το 2050 θέλουν να έχουν μηδέν ρήπους. Για να γίνει αυτό όμως, μόνο από τον ιδιωτικό τομέα θέλουν 22-3. Έτσι, από τον ιδιωτικό τομέα, από αυτό που εγώ θα πρέπει να κληθώ να λάβω απόφαση για να τον φορολογήσω. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες. Ο αγαπητός μας συνάδελφος εδώ εξήγησε πολύ καλά για τη συμφωνία του ΩΣΑ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω πώς. Υπάρχουν ακόμα και σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών που το παραβλέπουμε συμφωνίες για τη φορολογία, που ρυθμίζουν σχέσεις μεταξύ τρίτων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτυσσόμενων κτλ. Και η Κύπρος είναι πολύ κοντά και σε αναπτυσσόμενες και γενικότερα σε τρίτες χώρες. Όχι απλώς είναι κοντά, είναι νησί, αλλά έχει και ένα οικονομικό ενδιαφέρον με κάποιες τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να το παραβλέψουμε αυτό. Στον καταμερισμό δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να παίξει το ρόλο της, είναι κράτος μέλος σαφώς, αλλά θα πρέπει να λάβει και το στοιχείο αυτό. Ο φορολογικός ανταγωνισμός, παρόλες τις προσπάθειες και παρόλα τους αφορισμούς που υπάρχουν, εξακολουθεί να υπάρχει. Παρόλη τη διεθνή συμφωνία ήρθε. Παρόλο, ας πούμε, σε επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, παρότι ο πρόεδρος, ο Biden, άλλαξε ριζικά την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη στιγμή πέρασε ένα νομοθέτημα τον ΙΡΑ, όχι τον ΙΡΑ της Ιρλανδίας, IRA, υποτίθεται για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, που τι κάνει,
δημιουργεί ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποτίθεται για την πράσινη ανάπτυξη. Πάρα πολύ επικίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δημιουργείς επαφές με την σε ανώτατο επίπεδο βέβαια, αλλά δεν υπάρχει κοινή διαμορφωμένη θέση σε επίπεδο ΕΕ. Παρότι πιέζεται να λάβει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν διάφορα συμφέροντα και από κράτη-μέλη μέσα και η πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω κοινής θέσης γραπτής δεν έχει υπάρξει ακόμα όπως θα έπρεπε. Ήρθε βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση και απάντησε με το Net Zero Industry Act, έτσι, που προβλέπει, απαιτεί 42-46 δισεκατομμύρια επενδύσεις πάλι για να μπορέσει να απαλύνει ακόμα και το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων αλλά και τα φορολογικά καθεστώτα. Σκεφτείτε λοιπόν αυτές τις αποφάσεις που θα πάρουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πόσο μας επηρεάζεται από αυτά που είπαμε τώρα. Εντάξει. Και επηρεάζονται όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να καταστρέψουμε τη βιωσιμότητα των δημοσίων εσόδων που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των φορολογικών μας συστημάτων, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εκτός αυτών που είπαμε μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε πρόσφατα με νέους κανόνες για την οικονομική διακυβέρνηση. Από τη μία μεριά σου λέει ότι ξέρεις τα expenditures πρέπει να ακολουθούν ένα ορισμένο path, αλλά προσέξτε, για να τα ακολουθούν αυτό και να μειώνεται το χρέος σου, θα πρέπει να μου έχεις και συγκεκριμένα έσοδα. Για να μπορέσω να υπολογίζω το ένα, πρέπει να έχω και από την άλλη πλευρά. Άρα, όταν θα κληθώ να λάβω την απόφαση για τη φορολογική μεταρρύθμιση, οι βαθμοί μου ελευθερίας είναι μέσα σε όλα αυτά τα περιθώρια που έχουμε πει. Δεν μπορεί να μην το λάβει υπόψη λοιπόν ότι γίνεται. Αλλά παίζεται αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική διακυβέρνηση. Ευελιξία αλλά και κανόνες που επηρεάζουν και την φορολογία. Επομένως, είπαμε τι μας επηρεάζει. Αυτό το μείγμα τώρα που θέλουμε να πετύχουμε, από τι θα πρέπει να χαρακτηρίζεται. Καταρχήν, όπως είπαμε, δεν είμαστε μόνοι μας. Άρα, key driver είναι διεθνείς εξελίξεις. Τι να περάσω στη φορολογία των επιχειρήσεων, αν δεν λάβω υπόψη την οδηγία, είναι πια οδηγία, δεν είναι μόνο ευχολόγιο του ΩΣΑ και μία δέσμευση πολιτική. Υπάρχει οδηγία για το πιλάρτο. Άρα, θα κληθούμε να την ενσωματώσουμε. Όποια μεταρρύθμιση αγγίξει το corporate tax, θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορά. Να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει ανάγκη. Ο δεύτερος μεγάλος κανόνας, μετατόπιση της οικονομικής επιβάσεως σαν μια εργασία. Σε βάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Δεν είναι εύκολο. Εδώ είναι η ολιστική προσέγγιση. Πώς πάω από το ένα στο άλλο, με ένα όμως revenue neutral μείγμα. Δηλαδή, ό,τι χάσω από τη μία, να το πάρω από την άλλη. Και να το έχω μετρήσιμο αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, να μην μου ξεφύγει η κοινωνική συνοχή. Κάθε αλλαγή που κάνω έχει τη συντήσιμα να φέξει, αλλά θα πρέπει να το μετρήσω και αυτό. Πού είναι η καμπύλη φτώχειας μου, πού θα πάει μετά. Σκεφτείτε τι άσκηση είναι αυτή για ένα μικρό νησί όπως είναι και η Κύπρος. Αναγκαιότητα για να αναδιατάξουμε τους πράσινους φόρους. Εκ των ουκάνευ υπάρχει το Fit for 55, το Green Deal, η φορολογία της ενέργειας, το είπε ο αγαπητός. Δώσαμε μάχη με την Κύπρο το Δεκέμβριο του 19 για να περάσουμε στα συμπεράσματα ότι θα πρέπει στη φορολογία της ενέργειας να ληφθούν υπόψη εθνικές αναγκαιότητες. Εάν δεν το είχαμε περάσει αυτό, κανείς δεν θα μπορούσε να μιλήσει σήμερα για την ιδιαιτερότητα της Κύπρου λόγω του ότι πρόκειται για νησί και το κόστος των μεταφορικών είναι μεγαλύτερο και η Ελλάδα έχει νησιωτικό χαρακτήρα και θα βάλω λίγο το καπέλο το εθνικό εδώ και θα πω για την Ελλάδα. Και από 2012 κάναμε μεταρρυθμίσεις. Πολλές από αυτές πήγαν στον χρόνο. Ξέρετε γιατί δεν είχαμε την ιδιοκτησία. Και πρέπει να το λέμε όλοι καθαρά. Πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις ήρθαν ακριβώς για δημοσιονομικούς λόγους. Δεν υπήρχε ιδιοκτησία. Ο κόσμος δεν τις αποδέχτηκε ποτέ γιατί δεν αισθάνθηκε ότι προήλθε μέσα από διαβούλευση και ότι ήταν εκτίμητο. Και ότι γινόταν για συγκεκριμένους λόγους. Αυτή είναι η διαφορά από άλλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν αργότερα, το είπε ο κ. Υπουργός. Πριν το 14, που στο Κουφουέ και τα λοιπά, που περάσαμε πραγματικά αυτά που είχε ανάγκη ο τόπος. Και έχουμε μείνει μέχρι σήμερα. Αυτό έγινε και το 19. Γι' αυτό πέτυχε. Το 2019, επειδή είχα την τιμή να είμαι Γενική Γραμματέας, περάσαμε πέντε άρματα, πέντε καθεστώτα, τα οποία άλλαξαν ριζικά το τοπίο, χωρίς να είναι
ρεαλιστικό, αλλά έχοντας πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, το ότι πρέπει να ενισχύσουμε την επένδυση, τι περάσαμε. Τρία άτομα το κάνουμε. Εγώ και άλλοι δύο συνεργάτες. Το άρθρο το 5α στο κουφέ, που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έννοια των οντών, επενδυτής με εναλλακτική φορολόγηση 500.000, εναλλακτική φορολόγηση κατά αποκοπή 100.000, γύρω στις 3.000 αυτή τη στιγμή. Σημαντικό. Δεν ερχόταν κανένας με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Ήταν έγκλημα καθοσιώσεως όταν έφυγαν από την Ελλάδα, αλλά έφυγαν. Και τους βγάζαμε 1.000 προβλήματα για να μην φέρουν. Το άρθρο 2, τι κάνανε. Να προσελκύσουμε τους συνταξιούχους. Ωραίο το κλίμα της Ελλάδας. Αλλά άμα έλεγε σε κάποιο Γερμανό της Μονεβασιάς που είχε σπίτι, άλλαξε τη φορολογική σου κατοικία, όχι του δημοσίου, το ιδιωτικό τομέα. Σου έλεγε εκεί τι θα φορολογηθώ με αυτή την κλίμακα που έχεις. Βάλαμε 7%. Και για πρώτη φορά έχουμε φορολογικούς κατοίκους που έρχονται στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα η Σουηδία, ειδικά επειδή θα πολύ Σουηδία, να θέλει να διαπραγμάτευσε τη σύμβασή τη. Τόσο πολύ την πήραξε. Και βέβαια επειδή ήταν απικιακού χαρακτήρα, τους χτυπάμε και που πονάμε. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Το άλλο, το τρίτο, το μεγάλο καθεστώς που περάσαμε, ήταν για τον brain gain, το αντίστροφο του brain gain. Είπαμε ότι όποιος ξαναγυρίζει, όποιος από την αρχή φέρνει τη φορολογική του κατοικία σε νέα θέση εργασίας, έχει 90% νέες φορολογικές βάσεις. Αιτήσεις και αιτήσεις στο τμήμα της ΔΟΕ κατοίκων εξωτερικών είναι αυτό. Και το άλλο που ολοκληρώσαμε ήταν τα family offices. Σε μια δύσκολη εποχή που πολλοί πήγαν να μας κατηγορήσουν ότι κάναμε πολιτική για λίγους, δεν μπορούσα να βλέπω οικογένειες Ελλήνων να έχουν family offices στην Ελβετία. Το θεωρούσα αυτοί που υποτίθεται ότι μπορούσαν να κάνουν ένα να είναι στην Ελβετία. Δεν μπορούσα να καλυπτώ αυτό. Το θεωρούσα δογματικό. Κάναμε λοιπόν, το περάσαμε και με Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πολύ δυνατά στάνταρ, με υποχρέωση για να πάνε στην Ελλάδα για τη διαχείριση του γυναικής. Περιουσίας, με όποια μορφή να κάνει, με τη φορολόγηση από τη μορφή προς την πλάση. Προς την πλάση. Διεθνής και 7% περιθώριο. Και με επιτυχία και αυτό. Αυτή τη στιγμή έρχονται και ιδρύουν family office. Όταν λέγαμε ότι θα κάνουμε family office, υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι όταν τους μιλούσαμε, θυμάμαι, ελάχιστοι άνθρωποι τότε, τον Αύγουστο του 2019, θα κάνουμε London και family office. Μας έλεγαν, είστε εξωγήινοι. Κι όμως, δεν σημαίνει ότι πετύχαμε πλήρως πάνω σε αυτό. Γιατί σε ό,τι κάνουμε είναι η εφαρμογή ή τις διαδικασίες, μόνο από την άλλη θέση. Και η εφαρμογή κρίνεται και από όλα τα άλλα που είπαμε, το IT system που έχεις, το πόσο φιλικός είσαι, στο πόσο μπορείς να προσελκύσεις και τον εγχώριο και τον αλλοδαπό. Και πάλι, και ολοκληρώνω με αυτό, να θυμόμαστε. Πρώτα θέλω να ξέρω πού θέλουμε να πάμε, τι θέλω να παράξω, πού θέλω να είμαι εγώ στο δημή καταμερισμό τα επόμενα χρόνια με τις μεταβλητές που έχουν πει και μετά να δω το φορολογικό μου σύστημα. Πώς θα το αλλάξω για να το κάνω μάτσο σε όλα αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά μπορούμε να αλλάζουμε κάθε μέρα ό,τι θέλουμε, αλλά προσπαθώντας κάθε φορά να αλλάξεις το ίδιο πράγμα με τα ίδια μέσα, δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλίδα. Εξαιρετική η ανάλυση που έχετε κάνει. Νομίζω ότι έθεσε το υπόβαθρο της δικής μας συζήτησης εσωτερικά για το πώς προχωρούμε με τη μεταρρύθμιση. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σκοπίδη, κιόλα τώρα η παρουσίασή μας έτσι έγκαιλε, το οποίο θα τη δώσουμε στον Υπουργό Οικονομικών Αυτούσια. Να παρακαλέσω τον Χρήστο, ο οποίος ήρθε ήδη έτσι. Γρήγορα, για την δική του παρουσίαση. Αντιλαμβάνομαι, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η κυρία Αθηνά με έχει καλύψει πλήρως σε αυτά που έχει πει. Οπότε, αν δεν πω πολλά, νομίζω τα έχει ήδη καλύψει, αλλά θα προσθέσω μόνο δύο πράγματα, τα οποία ήδη τα έχει πει με έναν πολύ ωραίο και ευγενικό τρόπο, θα έλεγα. Το πρώτο κομμάτι της φορολογικής μεταρρύθμισης, νομίζω το έχει πει πριν ένα λεπτό η κυρία Αθηνά, είναι ότι πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε. Αν δεν αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε, πού θέλουμε να είμαστε μετά από 10-20 χρόνια, στην ουσία θα αναθέσουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση σε ένα σύμβουλο, ο οποίος θα μας φέρει κάτι το οποίο δεν θα μας αρέσει. Άρα, we need to begin with an end in mind,
πού θέλουμε να πάρουμε τη χώρα μετά από 20 χρόνια για να καταλήξουμε εκεί που θα πρέπει να καταλήξουμε. Νομίζω την απάντηση σε αυτόν την έχει δώσει το Σύμβουλο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει μία μελέτη και έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια με τα μου πριν ένα χρόνο, το οποίο θέλει να φτάσει την Κύπρο να είναι μια από τις καλύτερες χώρες να ζεις, να εργάζεις και να δουλεύεις. Άρα η φορολογική μεταρρύθμιση, επειδή θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το project, όπως και να το πάμε, η κυβέρνηση έχει δύο τρόπους να βάλει λάδι στη μηχανή. Είτε με direct incentives, είτε με indirect, που είναι η φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτόν τον όνειρο. Και για να το κάνουμε το όνειρο μας σωστό, θα πρέπει να δώσουμε και το σωστό scope of work στον σύμβολο το οποίο θα αναλάβει τη φορολογική μεταρρύθμιση για να μην χάσουμε άλλα δύο χρόνια από τη ζωή μας. Εμένα η δική μου παρουσίαση θα μαζέψει αυτά που έχει πει η Αθηνά, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται στις διεθνές εξελίξεις και πώς επηρεάζουν τα φορολογικά κίνητρα. Ο λόγος είναι συγκεκριμένος, γιατί όσον αποδοτικό και καλό να είναι το φορολογικό μας σύστημα, αν τα φορολογικά κίνητρα δεν είναι σωστά, δεν είναι στοχευμένα, κανένας επενδυτής δεν θα τα πιάσει και στην ουσία θα έχουμε ένα πολύ καλό φορολογικό σύστημα για μας χωρίς ξένες επενδύσεις. Άρα θα πρέπει και τα φορολογικά κίνητρα να κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Τα φορολογικά κίνητρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και αυτά έχουν να κάνουν σε μια πολύ απλή μορφή. Ο φόρος μας είναι η φορολογική βάση, έσοδα-έξοδα και πολλαπλασιάζονται το φορολογικό συντελεστή. Άρα τα φορολογικά μας κίνητρα έχουν να κάνουν μαζί με το εισόδημα, έχουν να κάνουν μαζί με τα έξοδα και έχουν να κάνουν μαζί με τους συντελεστές. Αυτές είναι οι κατηγορίες που χωρίζουν τα φορολογικά κίνητρα ανά τον παγκόσμιο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να δούμε τις διεθνές εξελίξεις. Τις διεθνές εξελίξεις νομίζω ότι τις έχουμε ήδη αναφέρει. Ξεκίνησε το 1963 το S&D Model, το International Tax. Έχουμε δει ότι το 2013 οι G20 έχουν αποφασίσει ότι το διεθνές φορολογικό σύστημα νοσεί και πρέπει να αλλάξει και έχουν καταλήξει σε 15 action points το 2015. Αυτά τα 15 action points τα χωρίζουν σε τρεις πυλώνες. Αυτοί οι τρεις πυλώνες, ο πρώτος που είναι coherence, δηλαδή πρέπει η εσωτερική νομοθεσία των domestic law όλων των χωρών να είναι πανομοιότυπα, να μην υπάρχουν loopholes. Τα tax treaties που είναι το substance να έχουν σωστά the avoidance provisions και να έχουν και transparency. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, τα έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά και πλέον θα πρέπει, αφού τα έχουμε υλοποιήσει, να σκεφτούμε πώς θα κάνουμε design τα tax incentives μας. Αυτή η διαφάνεια απλά δείχνει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση, η διεθνής φορολογική μεταρρύθμιση του OECD και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει όλα τα στάδια του International Tax Planning. Δηλαδή δεν έχει αφήσει τίποτε πίσω. Είναι μια ολιστική μεταρρύθμιση η οποία ξεκίνησε το 2013 και κατάληξε το 2015. Μέσα σε δύο χρόνια το OECD κατάφερε να αλλάξει το International Tax. Νομίζω μπορεί να το κάνουμε σε ένα χρόνο. Εδώ συμφωνήσαν πάρα πολλά jurisdictions. Εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε μόνοι μας. Το OECD είναι ένας international organization που πρέπει να βρει consensus μεταξύ πολλές χώρες. Και τους επήρε μόνο δύο χρόνια. Συν και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μαζί που τα δούμε. Άρα θεωρώ ότι εάν θέλουμε, μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο εμείς να κλείσουμε το θέμα. Άρα που ήθελα να καταλήξω. Τα tax incentives τα οποία έχουν να κάνουν με τη φορολογική βάση είναι φανερό από τον BEPS project ότι όλα τα protective measures του BEPS project έχουν να κάνουν μαζί με τα income-based tax incentives και όχι με τα expenditure-based. Για παράδειγμα, το IP Box. Γιατί το αλλάξαμε? Είναι ένα income-based tax incentive, το οποίο το OECD λέει είναι harmful και πρέπει να το αλλάξουμε. Ενώ τα expenditure-based tax incentives δεν τα έχω αγγίξει σχεδόν καθόλου. Άρα είναι φανερό ότι το OECD και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγαλύτερη σημασία σε expenditure-based tax incentives και όχι σε income. Άρα tax incentives, απλά δίνω κάποια παραδείγματα, accelerated depreciation, investment allowances, tax credits, είναι σημαντικά incentives τα οποία πρέπει να υιοθετήσουμε στη φορολογική μας μεταρρύθμιση. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί πρώτον,
τα expenditure-based tax incentives είναι economically more efficient, as opposed με τα income tax incentives. Δηλαδή το spillover effect που μπαίνει στην οικονομία από θέμα δουλειές, growth κλπ. Έχει ένα positive spillover effect, ενώ τα income-based tax incentives, το spillover effect συνήθως είναι negative. Και γι' αυτό δεν τους αρέσει. Δηλαδή δεν έχει κάποιο πρόβλημα αν το οποίο το ECB δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει για δύο λόγους. Επειδή δεν είναι economically efficient και επειδή δεν τα θεωρούν hardful. Άρα το focus μας εμάς, άρα αν ερωτηθούμε πού θα θέλουμε να πάμε τα επόμενα 10-15 χρόνια σε έναν μείγμα φορολογικών κινήτρων τα οποία έχουν να κάνουν με τη φορολογική βάση, η βαρύτητα θα πρέπει να είναι στα φορολογικά κίνητρα τα οποία έχουν να κάνουν μαζί με τις δαπάνες και τα έξοδα. Αυτό είναι κάπως ξεκάθαρο, το οποίο διαβάζοντας τον BEPS Project καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Να πούμε ότι μετά τον BEPS Project είμαστε τυχεροί να έχουμε και τον Παγκόσμιο Φορολογικό Συντελεστή. Επειδή ο Παγκόσμιος Φορολογικός Συντελεστής έχει μεγάλη επίδραση στα tax incentives, ό,τι tax incentives δίνει η χώρα, αυτά θα γίνονται όπως άλλο. Είναι πολύ σημαντικό. Θα εξαφανίζονται. Άρα το OECD μετά από πρωτοβουλία της Ινδονησίας έφτιαξε ένα πολύ καλό report, το οποίο εξηγεί τι πρέπει να κάνουν οι χώρες άμεσα για σκοπούς Pillar 2 για να προστατεύσουν το tax base της χώρας τους, γιατί αν δεν το κάνουν, νομίζω ο Πάνος είπε πολύ σωστά, σε 6 μήνες ήρθε. Άρα και το λέει μέσα στο report, το να μην κάνουμε τίποτε, το λέει το OECD, το λέω εγώ, δεν είναι επιλογή. Οι χώρες πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν δουλειά, γιατί είμαστε κοντά. Δεν είμαστε μακριά, οι 6 μήνες είναι κοντά. Άμα βάλουμε ότι έχουμε και 3 μήνες καλοκαίρι, ξέρουμε πώς παίρνουμε το καλοκαίρι στην Κύπρο, παραλία από το Ταρά, έμειναν μας 3 μήνες. Γελάτε. Ο Δεκέμβρης είναι κοντά. Οπότε, τι λέει το Pillar 2. Το Pillar 2 είναι ένας παγκόσμιος φορολογικός νόμος. Δεν είναι όπως το BEPS Project, το οποίο απλά είναι εισηγήσεις για the avoidance provisions. Είναι ένας νόμος ο οποίος θα ισχύει πάνω από το φορολογικό κώδικα κάθε χώρας. Άρα, επειδή είναι ένας νόμος, στην ουσία έχει μέσα και tax incentives. Τα tax incentives, αυτά δεν είναι τυχαία που θα πούμε σε ένα λεπτό. Είναι ένα consensus-based tax incentives, τα οποία τα έχουν συμφωνήσει 137 χώρες του Inclusive Framework. Και αυτές οι 137 χώρες έχουν πει ότι θέλουμε να δίνουμε tax incentives σε tangible assets και employees. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά components, τα οποία οι χώρες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους στο σχεδιασμό των tax incentives, εάν θέλουν να είναι efficient το σύστημα τους για σκοπούς Pillar 2. Να δώσω κάποιο παράδειγμα. Θέλουμε να δώσουμε ένα incentive σε έναν επενδυτή να κάνει ένα capital investment στην Κύπρο. Το capital investment του, καλώς θα ήταν, ήταν στην Κύπρο, σε ένα tangible asset στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή θα μπορούσαμε να το συνδυασμίσουμε μαζί με employment. Δηλαδή, εμείς έχουμε το NID. Είτε εργοδοτήσεις κάποιον, είτε το εργοδοτήσεις. Είτε το asset σου στην Κύπρο, είτε ένα αλλού και άνιστο. Δεν λέω βοηθά, αλλά αν το κάνεις design πιο σωστά, θα βοηθά ακόμα περισσότερο. Θα έχεις έναν καλύτερο spillover effect στην οικονομία, θα έχεις περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα λεφτά, απλά με έναν απλό design. Δηλαδή, αντί να κλείουμε τα παράθυρα μας, νομίζω ότι βάλουμε τον Ντέμι, αρέσουν πολλά, καλύτερα να τα ανοίγουμε τα παράθυρα μας, να μπαίνει ο κόσμος μέσα, αντί να τους κλείουμε έξω. Άρα, είναι πολύ σημαντικό τώρα που κάνουμε design τα tax incentives μας, τα δύο αυτά components να τα λαμβάνουμε υπόψη. Ή μπορεί να δώσουμε αντί στους επενδυτές, να δώσουμε σε εταιρείες, R&D. Τα R&D tax incentives μπορεί να τα ενώσουμε με το employment. Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες έχουν δώσει R&D tax incentives στο payroll. Γιατί να με δώσουν στο payroll? Δηλαδή, έβαλα εγώ λεφτά σε μια χώρα. Γιατί να με δώσω στο payroll να εργοδοτήσω άτομα τα οποία θα έρθουν στην Κύπρο, η εταιρεία θα τους φέρει στην Κύπρο, ούτως ώστε να έχει τον benefit και η εταιρεία και η χώρα. Για το spillover effect στο design είναι πολύ σημαντικό να παίρνει πάντα αυτά τα δύο components. Υπάρχει ακόμα ένα tax incentive το οποίο είναι μέσα στο Pillar 2, το οποίο ονομάζεται Qualified Refundable Tax Credit. Αυτό το tax incentive το OECD και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει θέση για το συγκεκριμένο και λέει ότι εγώ αυτό το tax incentive το βάζω μέσα στο φορολογικό συντελεστή
και αυξάνω το φορολογικό συντελεστή νοητά. Δεν θα το χάσεις. Αν δηλαδή η χώρα δίνει qualified refundable tax credits, αυτό το tax incentives, εγώ θα αυξήσω το φορολογικό μου συντελεστή νοητά και δεν θα πληρώσω έξτρα φόρο. Άρα δείχνει και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση τι tax incentives θεωρεί ότι είναι καλύτερα για σκοπούς R&D. Και είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει λόγος που το κάνουμε, γιατί αν εγώ είμαι ένας tech company, δεν θέλω βοήθεια άμα κάνω τα εκατομμύρια. Τη βοήθεια τη θέλω όταν ξεκινώ τον basic research μου, όταν είμαι στο research phase, όταν είμαι στο development phase. Άμα να με βοηθήσει όταν θα κάνω εγώ το exploitation μου, τι να το κάνω. Δηλαδή οι πλήστοι tech guys οι οποίοι προσπαθούν να δουν πού θα πάσει, συνήθως πάσει στις χώρες τις οποίες τους βοηθούν στο startup, όχι στο exploitation. Σίγουρα και το IP Box έχει βοηθήσει να φέρουν πολλά IP στην Κύπρο. Δεν λέμε τώρα, για να μην είμαι κάπως αδικός, το IP Box και το IT έχουν βοηθήσει στην Κύπρο πάρα πολύ. Δεν λέω να τα φύγουμε. Λέω να προσθέσουμε κάποια πράγματα για να είναι πιο οικονομικά efficient το σύστημα μας και η κατεύθυνση είναι αυτή με τις καινούργιες αλλαγές. Και να αγγίξουμε και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι το tax credits. Ευαίσθητο κομμάτι. Όλοι ξέρουν ότι ο παγκόσμιος φορολογικός συντελεστής είναι 15% και η ερώτηση είναι τι κάνουμε. Νομίζω ένα βήμα όλες οι χώρες πρέπει να το απαντήσουν. Να βάλω λίγο food for thought, όπως είπε ο φίλος μου ο Χρήστος, προτεραιότητα είναι do nothing. Μείνουμε το 15%. Μπορεί να μην απαθείς. Είναι μία επιλογή. Αν και δεν συνιστάται, είναι μία από τις επιλογές μας. Η άλλη επιλογή είναι να κάνουμε ένα σύστημα παρόμοιο μαζί με την Εσσονία. Στο Tax Competitive Index η Εσσονία έρχεται νούμερο 1. Ο λόγος που είναι νούμερο 1 σε αυτό που έχει δείξει ο Ντέμις είναι γιατί δεν φορολογεί τις εταιρείες. Φορολογεί από όλες τις εταιρείες. Έχει το πιο efficient σύστημα από όλες τις χώρες που έχουμε δει. Άρα πιθανόν, λέω πιθανόν, έχει ακουστεί και μια εισήγηση να κάνουμε white paper. Το σύστημα της Εσσονίας ξεκινά από white paper. 0% corporation tax. Μια άλλη επιλογή είναι να πάμε πίσω στο παλιό μας σύστημα. Έχουμε χώρες οι οποίες είναι πιο competitive στην Κύπρο. Συγγνώμη, στην Ευρώπη. Με 9 και 10% φορολογικό συντελεστή, κάτι που είχαμε και εμείς παλιά. Άρα είναι μια επιλογή. Η Αθηνά να μας πει κατά πόσο μπορούμε να περάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό. Να μειώσουμε το φορολογικό μας συντελεστή εκεί που είχαμε παλιά. Συγγνώμη. Ναι, τώρα καθαρά μιλούμε για φορολογία επιχειρήσεων. Και έναν τελευταίο, το οποίο είναι κάποιες χώρες, κάποιες αρκετές χώρες, έχει ήδη αναφερθεί και πριν, έχουν έναν so-called two-tier tax system. Δηλαδή, το τι κάνουν, έχουν έναν first-tier για μικρές επιχειρήσεις ή χαμηλά κέρδη, για παράδειγμα 300.000 ευρώ, και μετά το standard rate σου κάνει apply πάνω από αυτόν τον threshold. Αυτό δεν λειτουργεί όμως όπως το personal income tax, δηλαδή είναι progressive. Δηλαδή, αν ξεπερνάς τις 300.000 για παράδειγμα, όλο σου το εισόδημα θα φορολογείται με το κανονικό rate. Δεν θα πιάνει ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής το πρώτο κομμάτι και ο ψηλός το μεγάλο. Αν είσαι πάνω από το threshold, απλά κάνει apply το standard rate. Έχω κάποια παραδείγματα να σας δείξω, αλλά νομίζω είμαστε όλοι αρκετά κουρασμένοι. Θα πάρετε τα slides και μπορείτε να τα δείτε. Άρα, για να το κλείσω, να το κάνω wrap-up, νομίζω για σκοπούς φορολογικού συντελεστή, το ένα option είναι η Εσσονία, που μπορούμε να κοιτάξουμε. Το άλλο option είναι να έχουμε ένα χαμηλό φορολογικό συντελεστή, είτε για startup είτε για μικρές επιχειρήσεις, το οποίο είναι 5%. Ένας άλλος συντελεστής θα μπορεί να ήταν το standard rate μας 10 ή 12,5%. Και φυσικά οι μεγάλοι multinationals θα φορολογούνται με το 15% λόγω του Pillar 2. Ευχαριστώ. Αν είχε πιέσει ο Χρήστος, εγώ νομίζω έχω λίγο πράγμα πιέσει. Να είμαι σύντομος. Και πραγματικά να είμαι σύντομος, γιατί φαίνεται ότι ότι έχουμε να συζητήσουμε καλά είναι να συζητήσουμε σε όλοι μας, να ανταλλάξουμε κάποιες ιδέες. Λοιπόν, εγώ παίρνω το σε συνέχεια του Χρήστου, το τι συζήτησε ο Χρήστος. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό όλοι να αντιληφθούμε ότι όπως συζητήθηκε και αναφέρθηκε στο πρώτο κομμάτι της συζήτησης, για να γίνει μια φορολογική μεταρρύθμιση υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, κατά πόσο θα είναι ολιστική,
ή θα είναι μερικοί. Κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε υπόψη κάποια tax policy κομμάτια, όπως αναφέρετε ο Ντέμις, κάποια administrative κομμάτια, κάποια τεχνολογικά κομμάτια. Είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε μία έξτρα πίεση. Είμαστε και θέλουμε να είμαστε φορολογικών, οικονομικών κέντρων και να προσελκύουμε επενδύσεις. Λοιπόν, ο τρόπος για να γίνει αυτό, καταρχάς να πω ότι δεν ξέρω αν έχουμε έτσι κάποια εντύπωση, ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τοπικό, αλλά καλώς ή κακώς, ανά τον κόσμο υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι για να προσελκύσουμε επενδύσεις και για να είμαστε οικονομικό κέντρο. Ο τρόπος είναι, και συνεχίζω από εκεί που είμαι ο Χρήστος, είναι τα φορολογικά κίνητρα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπος. Μπορεί να συζητούμε για ώρες, δεξιά-αριστερά, αλλά η αλήθεια να λέγεται ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε οικονομικό κέντρο είναι να δώσουμε φορολογικά κίνητρα. Εγώ θα εστιάσω λίγο να εξηγήσουμε τι είναι τα φορολογικά κίνητρα, τι συμβαίνει ανά τον κόσμο, πώς το προσεγγίζουν άλλες χώρες, πώς το σκέφτονται άλλες χώρες, για να μην νομίζουμε ότι εμείς, ξέρεις, όταν δώσουμε ένα φορολογικό κίνητρο, είναι μπαμπούλας και κάναμε κάτι κακό, μην το πείτε, μην το κάνουμε. Φορολογικά κίνητρα δίδονται από όλες τις χώρες και προτεστάτης είναι η Αμερική και θα το πω στο τέλος γιατί. Λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι έτσι πολύ σύντομα. Είναι κανόνες που επιτρέπουν φοροαπαλλαγές, μειώσεις στους συντελεστές ή φορολόγηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Δηλαδή, παίρνω το εισόδημα σήμερα, αλλά θα φορολογηθώ σε 3-4 χρόνια τα λεγόμενα tax holidays. Λοιπόν, τώρα τα tax holidays τα οποία ίσως εμείς στην Κύπρο δεν τα έχουμε πολύ υπόψη. Είναι αυτό που έλεγα ότι είναι μια φοροελάφρυνση για κάποια περίοδο. Δηλαδή θέλω να προσελκύσω μια εταιρεία να έρθει στην Κύπρο, τη λέω έλα στην Κύπρο και για τα πρώτα 5 χρόνια δεν θα σε φορολογώ. Αυτό είναι ένα tax holidays και αυτό είναι πολύ διαδεδομένο παγκόσμιο. Υπάρχουν φυσικά και τα capital investments τα οποία έτσι και αλλιώς δίνουμε, όπως είναι το IP Box και άλλα όπως είδους, ας πούμε. Έλα, κάνε μια επένδυση στην Κύπρο, ξέρω ότι είναι ένα εργοστάσιο και να σου δώσω μια φοροαπαλλαγή. Είναι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στην ολότητα ή σε κάποια συγκεκριμένα θα εξέπτω. Θέλω, ας πούμε, να φέρω στην Κύπρο shipping. Δίνω κάποιο μεμονωμένο μειωμένο συντελεστή και εδώ προσευχείο. Είναι shipping, μπορεί να είναι άλλα 10 στη σειρά. Άρα μπορούμε να το ανοίξουμε και να συζητήσουμε τι sectors θέλουμε να φέρουμε στην Κύπρο. Ένα άλλο φορολογικό κίνητρο, το οποίο προφανώς μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο στο Κύπρο, είναι οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Νομίζω ότι μόλις το είπα, να σκεφτήκαμε το Dubai, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό συμβαίνει παντού στην Ευρώπη. Τώρα υπάρχει. Προφανώς είναι μεγάλες χώρες, μπορούν να το κάνουν. Δεν σημαίνει ότι εμείς επειδή είμαστε μικρή χώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μας εμποδίζει κανένας. Λοιπόν, λίγο να εμβαθύνω στα tax holidays για να πάρουμε μια εικόνα. Ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να μαζέψουμε εταιρείες τεχνολογίας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα πλάνο, να προσεγγίσουμε κάποιες εταιρείες τεχνολογίας και να τους πούμε ότι ξέρετε, αν φτιάξετε τα R&D laboratory σας στην Κύπρο, θα σας δώσουμε κάποια tax holidays. Μπορούμε επίσης με κάποιους τρόπους να μειώσουμε τυχόν ανεργίες, ανεργία που μπορεί να προκύψει λόγω του inflation που αντιμετωπίζουμε. Άρα θα δώσουμε κίνητρα σε όποιους εργοδοτούν ή μηδαγούς. Μπορούμε να δώσουμε κίνητρα σε εταιρείες που αναπτύσσουν κάτι καινοτόμο και όταν λέμε κίνητρα, να επαναλαμβάνουμε γιατί θέλω να μην σας πει γιατί τώρα στον τελευταίο καιρό κάνουμε τα σκούμια. Είναι ότι οι χώρες δεν φοβούνται να το δουν. Εμείς μπορεί να φοβούμαστε, εμείς μπορεί να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι κακό. Τα φορολογικά κίνητρα
Αν δείτε, και στο τέλος να σας πω μια μελέτη που θα εισηγούν σε όλους να διαβάσετε, θα δείτε ότι μπορεί, ας πούμε, όταν δώσεις ένα φορολογικό κίνητρο να χάσεις άμεσα, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, αλλά στην πορεία του χρόνου μπορεί να φτιάξει 100 εκατομμύρια. Άρα δεν πρέπει να το μας φοβίζει και δεν πρέπει να θεωρούμαστε ότι κάνουμε κάτι πολύ έτσι εκτός των φορολογικών πλαισίων. Να τρέξω λοιπόν και να πω ότι ήδη από το 2001 ο ΣΑΠ, το ECT, έχει πει ξεκάθαρα σε μια μελέτη ότι τα tax incentives, τα φορολογικά κίνητρα, είναι all about tax competition. Το αναγνωρίζουν, το αναγνωρίζουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι προφανώς. Τώρα, όταν σκέφτομαι να δώσω φορολογικά κίνητρα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς γιατί θα βοηθήσουν αυτά τα φορολογικά κίνητρα. Όταν εμείς σαν χώρα, όταν θέλουμε να δούμε ένα φορολογικό κίνητρο, προφανώς το σκεφτόμαστε ή θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα προσελκύσουμε κάποιους επενδυτές για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ανά τον κόσμο, επειδή όπως είπα το κάνουν όλες οι χώρες, αυτό που επικρατεί, τουλάχιστον στη βιβλιογραφία, είναι ότι προσελκύοντας επενδύσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ποιες επενδύσεις μπορεί να σημαίνει headquarters, οι service offices, service business, μπορεί να σημαίνει ελαφριά βιομηχανία ή βαριά βιομηχανία. Αν είμαι η Τουρκία, θα δώσω κίνητρα για βαριά βιομηχανία. Αν είμαι, ας πούμε, η Ολλανδία, η οποία είναι σε μια πολύ πλεονεκτική θέση, δύο για ελαφριά βιομηχανία. Αν είμαι το Λουξεμβούργο, που είμαι στην μέση του πουθενά, μπορεί να είμαι στην μέση της Ευρώπης, αλλά λόγω μεγέθους, δίνω κίνητρα να μαζέψω headquarter. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν δίνω ένα κίνητρο, το βάλω στη ρουλέπτα, αντιγυρίζω, αν κάτι σκοπίνω να κέρδισα, αν κάτι μαύρο να έχασα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σας λέω, ας πούμε, ότι οι μελέτες που γίνονται, και αυτό πρέπει να μας δημιουργήσει, εμένα μου δημιουργεί λίγο άγχος, να το δω, ότι όταν θα δώσουμε σε κάποιον οργανισμό να κάνει μια μελέτη, πρέπει να είμαστε σίγουροι, χωρίς να λέω ότι δεν είμαστε σίγουροι, ότι μπορεί να την κάνει, γιατί η μελέτη όσον αφορά τους φορολογικούς, τις φορολογικές μετακινήσεις, έχει μια ιδιαίτερη και ιδιάζουσα βαρύτητα, ότι πρέπει να γίνει σωστά. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να είναι μια απλή μελέτη που να λέει να συγκρίνει χώρες. Πρέπει να μπει και σε πιο μεγάλο βάθος, και τρέχω ακόμα πιο πολύ, να τρέξω κάποια πράγματα να δείτε ότι εμένα με εντυπωσίασαν. Λοιπόν, τα tax incentives που δίνουν οι χώρες ανά τον κόσμο, και μιλούμε για 175 χώρες. Αυτή η μελέτη αφορά 175 χώρες. Το 52% αυτών των χωρών δίνουν tax holidays. Το άλλο, ένα ακόμα επίσης μεγάλος αριθμός, 52%, reduced tax rates, 51 investment allowances, 22 R&D και 45 economic zones. Σκεφτείτε, ας πούμε, τώρα το 45% του 152, σχεδόν οι μισές χώρες που αποτελούν αυτήν την μελέτη έχουν economic zones. Με προτεστάτη τη Γερμανία, για όσους γνωρίζουν το σύστημα της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει διάφορες περιοχές που φορολογά χαμηλότερα ή και καθόλου. Τώρα, η Ευρώπη κινείται σε λίγο διαφορετικούς ρυθμούς, δια πιο λίγα tax holidays, πιο ψηλά τα tax rates, τα investment allowances, τα R&D και έχει πιο λίγες οικονομικές ζώνες. Το OECD Member States, αυτά τα 35 μέλη, κινούνται πάνω κάτω όπως κινείται και η Ευρώπη. Λοιπόν, όταν μιλούμε για φορολογικά κίνητρα, πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο φορολογικά. Είμαστε τεχνοκράτες, είμαι τεχνοκράτης, είμαι φορολογικός σύμβουλος, με ενδιαφέρει ο φόρος, τον αγαπώ, τον ασχολούμαστε, διαβάζουμε όλη μέρα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και άλλους παράγοντες.
πρέπει να υπάρχει πλάνο. Ωραία, θα κάνουμε ένα φορολογικό, μια φορολογική μεταλήθμιση. Ποιο είναι το πλάνο μας. Ο Χρήστος το περιέγραψε, το ανάλυσε. Πρέπει όντως να υπάρχει πλάνο. Πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Και όλες οι υποδομές που έχουμε σήμερα ίσως να μην είναι αρκετές για το πλάνο των επόμενων 10-15 χρόνων. Να υπάρχει διαφάνεια, ο φίλος μου Χρήστος μίλησε γι' αυτό, να υπάρχουν skilled υπαλλήλοι, πολύ πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να γίνουμε τεχνολογικό κέντρο και να μην μπορούμε να έχουμε 10, 100, 100 χιλιάδες υπαλλήλους που ασχολούνται με την τεχνολογία. Δεν είναι εφικτό. Τώρα μπορούμε να μαζέψουμε την δεξιά-αριστερά, αλλά όλοι κατανοούμε ότι αυτό θα πάρει χρόνια. Και επίσης, τέλος, θα πρέπει να υπάρχει καλό reputation. Αφήνω το ανοιχτό, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, είναι πάντα αντιπέταγο. Πρέπει να υπάρχει καλό team. Δηλαδή, όταν πας σε μια εταιρεία και θα κλείσω με αυτό, να της πεις έλα στην Κύπρο, θα πρέπει το reputation να δω. Λοιπόν, εμείς όλοι εδώ που είμαστε σήμερα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν γίνει η φορολογική μεταρρύθμιση, υπάρχει πλάνο, θα κάνουμε τον νόμο, θα δώσουμε κίνητρα. Είναι μέχρι το 50% της δουλειάς. Γιατί μετά είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε και διάφορες εταιρείες να έρθουν στην Κύπρο. Κλείνω με ένα πολύ πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο κάθε φορά που το διαβάζω τη συγκεκριμένη μελέτη, εισηγούμε να την διαβάσετε, είναι μεγάλη, αλλά είναι μια καταπληκτική μελέτη. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα αφορά τη Τέσλα. Ωραία. Υπάρχει το λεγόμενο Nevada State. Υπήρχε το Nevada State, είχε κάποια θέματα. Ήθελε να φέρει ερευνητές. Είναι όσοι άλλους γνωρίζουν, ο κύριος Μεφίλ που γνωρίζει καλύτερα από όλους μας, είναι στην τέση του πουθενά, έπρεπε να φέρει επενδύσεις. Λοιπόν, προσέγγισε τη Τέσλα, έκανε μια μελέτη όταν η Τέσλα είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα χτίσει ένα καινούργιο εργοστάσιο το οποίο θα έχει 7.000 υπαλλήλους. Η Nevada, το Nevada State, διόρισε κάποιους οικονομολόγους, κάποιους φορολογιστές, ετοιμάσαν μια μακροσκελή μελέτη με διάφορα φορολογικά κίνητρα, επίαν ήβραν τη Τέσλα και στα παρουσιάσαν και τη είπαν τα εξής. Εμείς, αν έρθετε στη χώρα μας, θα σας δώσουμε κάποια κίνητρα. Τα οποία κίνητρα, στο τέλος της ημέρας, για να καταλάβετε, έδωσαν κίνητρα γύρω στο 1.2 billion και έχουν πάρει μέχρι σήμερα 3.5 billion. Άρα, δεν ήταν πλάτης. Είχαν δώσει κίνητρα που αφορούσαν property tax για όσους από τους υπαλλήλους θα μετακομίσουν στην Ελλάδα και θα εργαστούν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Είχαν δώσει κίνητρα που αφορούσαν εξαγορά εξοπλισμού, δηλαδή είχαν δώσει την απαλλαγή από το sales tax, το VAT, όπως το γνωρίζουν εμείς. Είχαν πει ότι θα φορολογούμε με βάση το payroll, δηλαδή αν έχεις 100.000 payroll, θα σε φορολογώ 7%. Αν έχεις έναν εκατομμύριο πέρα, θα σε φορολογώ 2%. Άρα έδωσαν τέτοιου είδους κίνητρα, έδωσαν απαλλαγές για κάθε καινούργια εργοδότηση, γύρω στις 12.500, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν τελικά, και στο τέλος έχουν δώσει και κάποια relief, κάποια credits, με βάση το ύψος της επένδυσης. Ουσιαστικά λέει, αν τις δεξιές, να βάλε χτίσει εργοστάσιο, βάλε λεφτά μέσα, εξόπιστο, και εγώ να σου δω τα credits. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάθε άνθρωπο που περιέγραψε πολύ σωστά, πολύ καλά, υπάρχουν περιορισμοί. Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν περιορισμοί με όλες αυτές τις αλλαγές, το πίλαρ 1, πίλαρ 2. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, απλά χρειάζεται μια μεθοδική και σωστή μελέτη από κατακτισμένους ανθρώπους όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, από κατακτισμένους ανθρώπους τεχνοκράτες όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι, από κατακτισμένους τεχνικά
ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το νομικό κομμάτι. Εάν καταφέρουμε σαν χώρα να μαζέψουμε και προφανώς με τη βοήθεια μας εμάς όλους, διότι ο σωστός τρόπος να κάνεις μια φορολογική μεταρρύθμιση είναι να έρθουν οι προτάσεις και μετά να υπάρχει διαβούλευση, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Άρα δεν σημαίνει ότι αποκλείεται όποιος οτιδήποτε από τη διαδικασία. Το θέμα είναι να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να έρθουν να φέρουν τις κατάλληλες προτάσεις για να έχουμε μια σωστή βάση να χτίσουμε σωστά. Αυτά από μένα, προσπάθησα να είμαι πλήρως, δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Συμβάλλετε στους πανελίστες μας, παρακαλώ να προχωρήσουμε έτσι αμέσως. Αλλιώς να κάνουμε τις δικές μου ερωτήσεις, έχω καμιά κοσαριά. Ή αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, αν θέλετε, αντί να πάμε στις ερωτήσεις. Θέλω να κάνω όμως δύο ερωτήματα, αν επιτρέπετε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε την αντίληψή μας. Πρώτο αφορά την παρουσίαση του Χρήστου, που αναφέρθηκες για φορολογικούς συντελεστές Χρήστου και έδειξες το 15% των παγκόσμιων φόρων κτλ. Πιλάρ 2, μιλούμε για αποτελεσματικό ή για ονομαστικό φόρο. Διότι έχει διαφορά τον από το άλλο, ίσως να πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Παρακαλώ. Ναι, το Pillar 2 είναι αποτελεσματικός φόρος. Δηλαδή, ό,τι θα άρα, ενδεχομένως, συγγνώμη, διακόπτω το 12,5 το δικό μας θεωρείται αποτελεσματικό στην ουσία, διότι δεν έχουμε και πάρα πολλές επεκτώσεις ή διαβρώσεις του φόρου ώσπου να φτάσουμε στην ιδέα φορολογία. Καθόλου. Εμείς και 20 να το κάνουμε, πάλι κάτω από το 15 να είμαστε. Οπότε, νομίζω ότι ενισχύει και γι' αυτόν θα πρέπει να κάνουμε reconsider όλα τα tax incentives μας, το οποίο εν τούτον που λέει και το report του OECD, ότι εάν οι χώρες δεν προλάβουν να κάνουν reconsider τα tax incentives τους, επειδή όλα τα tax incentives που δίνει η χώρα θα γίνουν wash out, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να εφαρμόσουν το qualified domestic top-up tax, γιατί θα χάσουν. Οπότε, εάν αργήσεις, το backstop position σου είναι το qualified domestic top-up tax. Εμείς στην Κύπρο, εάν εφαρμόσουμε, δηλαδή αν κάνουμε redesign όλα τα tax incentives μας τόσο καλά, πάλι θα είμαστε κάτω από το 15, γιατί έχουμε το 12,5. Όμως να πω ότι το να είμαστε κάτω από το 12,5 δεν είναι καθαρά ευλογία. Κάτι το οποίο είναι αναφερθικά, είπα να μην το βάλω στην παρουσίασή μου για να μην κουράσω. Μπορείτε να μας κουράσεις. Πύρα 2, είναι ότι για να πιάσει για κάποιος για πιάσει το carve out, πρέπει να είναι κάτω από το 15. Αν είναι πάνω από το 15, είναι χαμηλό. Οπότε όλες οι χώρες που είναι πάνω από το 15 effective tax rate, στην ουσία χάνουν όλα τα carve out του Pillar 2. Να δώσω ένα απλό μαθηματικό παράδειγμα. Μπορούμε να τα προσελκύσουμε την Google και να της πούμε είσαι στη χώρα X, πληρώνεις 20% effective tax rate. Και το Pillar 2 χάνεις τα όλα. Έλα στην Κύπρο να πληρώνεις, λέω εγώ τώρα 10-12,5, θα πιέσει και το carve out σου και θα πάει στο 15. Άρα λέω πληρώνεις 20, τώρα πληρώνεις 10 και effective είσαι 15. Η Google τι είναι να κάνει. Δηλαδή κάποιες φορές πρέπει να είμαστε τελείω open-minded να βλέπουμε τα πράγματα από μια θετική σκοπιά. Σίγουρα είναι πρόβλημα το 15%. Αλλά μπορεί εμείς να πιάσουμε την ευκαιρία και να το κάνουμε ωραία. Έχετε κάτι να σχολιάσετε, κυρία Καλύπαρα, στο τούτο, διότι σε άπειρε πάνω έτσι για να συμπληρώσουμε τη συζήτηση, διότι είναι σημαντικό το κομμάτι του, διότι έχει πολύ παραφιλολογία γύρω από το συντελεστή. Ναι, ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ. Οι κυρίες προηγούνται, αλλά είμαι μόνη στο πάνω. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Δεν έρχονται χωρίς. Δεν έρχομαι χωρίς ποσό. Δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες στην Κύπρο που δεν ασχολούνται με τη φορολογία. Βλέπω εδώ εξαιρετικές και τα ερωτήματα. Άρα την επόμενη φορά περισσότερες γυναίκες στο πάνελ. Σας αγαπάμε, αλλά παλεύουμε και για μια ισορροπία. Δεν κάνουμε χωρίς εσάς, αλλά. Καλά, μια είναι η Βασίλισσα. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε και στο σούπερ μάρκετ μόνοι μας, τέλος πάντων. Λοιπόν, πράγματι είναι ακριβώς αυτό που ο αγαπητός Χρήστος για τον πραγματικό συντελεστή και λέω τώρα, έχουμε την κατάσταση στην Ελλάδα να κάνουμε μερικές σκέψεις. Έτσι είναι, έτσι χάνεις τα κάρτα, είναι απλό.
άντε τώρα στην πολιτική συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα αυτό το μήνα, να πάω να πει για πραγματικό θεωρητικό συντελεστή που έχουμε στην Ελλάδα, που γυρίζει 20,7 από εκεί, μέσο όρο ευρωπαϊκό 17%, και να πει ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα χάσω και αυτά που έχω προβλέψει από τον φόρο, από τον ΟΣΑ, στη διαφορά που θα μπορώ να κυνηγήσω περισσότερα έσοδα. Να το βάζει στην πολιτική συζήτηση. Το ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε όμως, δεν σημαίνει ότι η πολιτική ηγεσία, η κάθε πολιτική ηγεσία, δεν θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συμβαλλοντικά τα οποία θα εξηγήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Και ήθελα να πω, αυτό που έχει κάνει ο Χρήστος Κύπρο, ότι θα χάσω αυτό, θα χάσω το ένα ή το άλλο, αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε φορολογική μεταρρύθμιση. Το να πηγαίνουμε στατικά και να λέμε, έχω ένα. Ποια είναι η μέτρηση που δίνει από τα πρέσβη. Μέτρηση που γίνεται συνήθως όταν ακολουθεί ένα νομοσχέδιο είναι τόσο μου επηρεάζει τη βάση, αυτό είναι ο συντελεστή, τόσο θα μου δώσει ή τόσο θα χάσω, αυτό προκαλεί τον προπολογισμό. Δεν είναι έτσι φαινόμενο. Πρέπει να χτίσουμε δομές μέσα σε κάθε Υπουργείο. Τι θα κάνουν αυτές οι δομές. Πρώτα θα μετράνε μακροοικονομικά πώς επηρεάζει οι μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη επίπτωση από μια μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Θα πηγαίνουν μετά στο μικρό μοντέλο που υπάρχουν, δεν είναι κάτι το οποίο. Υπάρχουν χιλιάδες. Το γύρω μόνο. Υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου το μοντέλο. Από το ΕΣΕΚΣ που έχει, υπάρχει και στην Ελλάδα. Με πράσινη επίπτωση σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο φυσικού προσώπου και ξαναγυρίζω στο μάκρο μοντέλο για να δει τι μου δίνει τελικά αυτό που έχουμε μετρήσει. Δομές μέσα σε κάθε Υπουργείο, οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργία αυτών των δομών. Μίλησα για τη δομή που κάνουμε με την κωδικοποίηση. Δεν μπορέσαμε, πιστεύω στο μέλλον να το κάνουμε στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε συνθήκες μέτρησης. Είναι πολύ εύκολο να πείθεις πολιτικά όταν ξέρεις πραγματικά αυτό που είπε ότι η Νεβάδα έχασε τόσα και κέρδισε τόσα, να μπορείς από την αρχή να έχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν μιλάμε 100%, κανείς δεν μετράει 100%. Αλλά να έχεις πραγματικά δεδομένα που μετράνε και την επίκριση στο ΑΕΠ και στην αναδιανομή και στα δύο, και σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα υπάρχουν. Υπάρχουν βάσεις δεδομένων αυτή τη στιγμή, οι πληροφορίες, το όρμπις για τις επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, τις δηλώσεις. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο. Που έχουν κάνει διδακτορικά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αξιοποιηθούν. Πρέπει η τεχνογνωσία να περάσει μέσα στα υπουργεία σε αυτό. Αγαπητέ Πάνο, το δικό σα το σχόλιο μου είναι πάνω σε αυτό που συζητήσαμε. Και να μου επιτρέψετε να βάλω ένα δεύτερο σκέλος, το τελευταίο, που αφορά κυρίως εσάς. Παίρνοντας την πάσα από τον Κώστα και τον Χρήστο που αναφερθήκα σε κίνητρα και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε ασφαλώς, σαν χώρα μέλος κρατικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι ευελιξία έχουμε ασκώντας, λειτουργώντας το πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας δεδομένης και της γεωγραφικής μας θέσης, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν φορολογικό πλαίσιο το οποίο θα είναι και επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω για το προηγούμενο ερώτημα ότι συμφωνώ απόλυτα. Το 15% κάποιος σκέφτηκε, έκανε μελέτες, έβαλε ένα 15. Αν το 15 ήταν 17, όλα αυτά θα συνέβηναν στο 17, στο 18 όποιο ήταν. Άρα τώρα όλα αυτά θα πάνε αναγκαστικά στο 15. Όποιος είναι η Ελλάδα 22% το νόμιμο ΑΔΕΗ, γιατί να πάω στο 22, ενώ θα έχεις 25. Άρα λοιπόν οι γειτονίες με 25, όποιος έχει παρακάτω αναγκαστικά θα πάει στο 15, άρα το παραπάνω το χάνεις και δημιουργείς και αντικίνητο. Και ειδικά σε γειτονίες, ξαναλέω, που είναι ήδη χαμηλοί οι συντελεστές, όπως είναι οι γειτονίες που λειτουργούμε εμείς σαν χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα για τη βιωσιμότητα που είπε η Αθηνά και που είπε και ο Χρήστος για το σχεδιασμό, αυτά όλα, όταν μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση, δεν δουλεύουμε με έναν ορίζοντα διετίας, τριετίας, πενταετίας. Μιλάμε για 10-20 χρόνια. Και αυτό για ποιο λόγο παραπάνω, γιατί ένα σύστημα φορολογικό πρέπει εκτός από την αναλογικότητα, δικαιοσύνη, απλότητες, πραξιμότητα, όλα αυτά τα γνωστά, να είναι και σταθερό. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συζητάμε για μια μεταρρύθμιση πενταετίας, γιατί δεν θα είναι σταθερή αν την επανακρίνουμε ένα πενταετία. Μικρά μέτρα διορθωτικά που είναι λαμβάνονται. Άρα, μακροπρόθεσμος ορίζοντας, γι' αυτό το φαινόμενο της Νεβάδα υπήρξε, γιατί αυτοί που ήρθαν
δεν πλήρωσαν παραπάνω φόρο την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, πλήρωσαν λιγότερο. Τα κίνητρα σημαίνουν χάνω φόρο, χάνω έσοδα στην αρχή, αλλά μακροπρόθεσμα κερδίζω. Σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα, και συγγνώμη να δώσω το λόγο στην Αθηνά, σαν πιο κοντά στις Βρυξέλλες από ό,τι, γιατί εγώ είμαι στην Ελλάδα, είμαι μακριά από τις Βρυξέλλες, απλώς παρακολουθούμε πώς μας επηρεάζουν τα θέματα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε Αμερική, που είπε ο αγαπητός συνάδελφος νωρίτερα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε το βαθμό ευελιξίας που έχουν οι υπόλοιποι. Το είπα και νωρίτερα στη γειτονιά μας, ξαναλέω. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από το energy taxation directive, άρα δεν θα έχουν τα ίδια κόστη συμμόρφωσης που θα έχουμε εμείς. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε σε αυτό τον περιορισμένο βαθμό ευελιξίας, γιατί άκουσα στην αρχή, λέμε καλώς ή κακώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήδη μετά το Brexit έχουμε το regret, νομίζω κάπως έτσι το λένε οι Εγγλέζοι, γιατί είναι το μετάνιωμα μετά την έξοδο. Αλλά τέλος πάντων, έτσι, νομίζω ότι όλο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτούς τους βαθμούς περιορισμένης ελευθερίας που έχουμε σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, σε ό,τι αφορά τα state aids, θεωρώ ότι υπάρχει ένα από τα θετικά που υπήρξαν στην πανδημία, τόσο από το ήταν επιταχυντής της ψηφιοποίησης, ήταν ότι υπήρξε μια ελαστικοποίηση όλων αυτών των επιδοτήσεων, κινήτρων κτλ. Και αφέθηκαν οι χώρες να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα άλλο πιο ελεύθερο πλαίσιο. Αυτά από μένα. Συγγνώμη, ένα τελευταίο, ο κ. Χρυστοδούλου ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκέντρωτο. Θέλω να το σημειώσω και να πάρω 8 δευτερόλεπτα να το πω. Λογιστική ίσον φορολογική βάση. Δεν χρειάζεται καμία άλλη διαφορά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απλότητα στο φόρο, απλότητα στον υπολογισμό και κλασικό παράδειγμα εδώ, αποσβέσεις. Δεν μπορεί να είναι άλλη ωφέλιμη ζωή για τη φορολογική δίκηση, άλλη ωφέλιμη ζωή για την λογιστική. Η ωφέλιμη ζωή ενός παγίου είναι αυτή. Τόσο κρατάει, τόσο αποσβαίνει, τόσο απλά. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, για τα κίνητρα, σαφώς υπάρχει ένα πολύ δυνατό κοινωνικό πλαίσιο, είναι με τη μορφή ψηφίσματος, αλλά αποτελεί πολιτική κυβέρνηση. Είναι ο κώδικας δημιουργίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, δεν υπάρχει υπόσταση της επιχείρησης, να υπάρχει διαφάνεια, να είναι de jure και de facto, να ασκείται από κίνδυνο και κλπ. Και να κρυφτείτε από την πρώτη. Άρα, δεν μπορεί να γίνει με πάρα, με τίποτα, τέσσερα να πάρουμε, γιατί δεν. Επομένως, αλλά κοιτάξτε, διαμορφώνεται ένα νομικό πλαίσιο και υπάρχει και το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων. Εντάξει, υπάρχει ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Μέσα από τα πλαίσια είναι το πρόβλημα. Καλώς. Γιατί διαφορετικά είμαστε στην ίδια αγορά, δεν υπάρξει κατακαιρματισμός και μια ζωή. Όσο εμείς θα χτυπάμε, θα μας χτυπάμε. Άρα χάνουμε όλοι πάνω σε αυτό. Έχασε και πάρα πολλές δίκες. Συγγνώμη, μιλάω λίγο πολύ και εδώ, από το πάθος. Και έχασε πολλές δίκες και έχει κληθεί να επιστρέψει και χρήματα πάνω σε αυτά. Και πολλές
εταιρείες από αυτές άρχισαν να το σκέφτονται και σιγά σιγά και δειλά δειλά πηγαίνουν και καθιστούν και άλλους έδωσαν που έχουν. Άρα δεν είναι κάτι πρόσκαιρα, σαφέστατα βάσει σε ένα μοντέλο πάνω σε αυτό, αλλά μην ξεχνάτε και τι είχε από πίσω. Ήταν πολύ κοντά στην αμερικάνικη οικονομία σε αυτές τις επιχείρησεις. Πολλοί διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων στην Αμερική ήταν δηλαδή μια πατρίδα τους. Και έβρισκαν και ένα πρόσφορο πολιτιστικά έδαφος για να κινηθούν. Και ήταν και πάρα πολύ άλλοι λόγοι που πήγαν. Δεν είναι μόνο. Τα κανάλια διανομής ήταν πολύ εύκολα. Δεν είχαν κόστος μεγάλο όσο είχαν σε άλλες χώρες που ήταν. Όταν επέλεξαν να κατασταθούν. Δεν έχει τελειώσει η μάχη αυτή δικαστικά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απήντησα σε αυτό. Είναι ένα δεδομένο πλαίσιο. Μπορούν όμως πάρα πολλά κίνητρα να αναπροσαρμοστούν στον κώδικα διοντολογίας. Και Κύπρος είχε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Notion Interstitution Regime. Το προσάρμοσε με τον έξω απλό πάρα πολύ εύκολα. Δεν είχε ούτε επιχειρήσει έφυγαν από την Κύπρο, ούτε το προσαρμόσαμε. Και θυμάμαι τότε ήταν επίκη. Το ξέρουν οι συνάδελφοι εδώ από το Υπουργείο, ο κύριος Πούφος θυμάμαι που ήταν έφορος τότε. Και όταν πήγανε και άνοιξαν την κουβέντα για την Κύπρο μέσα, ζήτησε η Κύπρος με τις συμπαράσεις της δικής μας να ανοίξουν όλα αυτά τα καθεστώτα που υπήρχαν. Και τροποποιήθηκε το κριτήριο, επειδή τροποποιήθηκε για την Κύπρο και κάλυψε και την Ολλανδία και άλλους μέσα που χρειάστηκε και αυτή, ακριβώς για το φορολογικό ανταγωνισμό, να μην βρεθεί η Κύπρος σε δυσχερή θέση. Συνεπώς, εάν ξέρουμε τι θέλουμε, μπορούμε να το προσαρμόσουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε Νεβάδα ούτε Ντελαγουέρ. Αυτό το κάνουμε. Νομίζω με αυτά ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Κρατούμε σαν γενικό σχόλιο στρατηγική, όραμα, να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε και σχεδιασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα γρήγορο πριν να φύγετε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ομιλητές και προπάντων τους εξελάδους για το χρόνο τους κλπ. Έχω δύο σημαντικές συζητήσεις. Να σκεφτείτε εσείς οι εξελάδους με την ενατύπωση που κάνετε το γνώσιο σας να μετακομίσετε εδώ στην Κύπρο να βοηθήσετε. Το δεύτερο όμως. Αλλά το κύριο, κύριε Πρόεδρε του ΣΕΠ, μετά από όλον αυτόν τον προβληματισμό, διότι εγώ φεύγω μετά προβληματισμό που καταλήγω, είναι ότι ο ΣΕΑΚ θα πρέπει να πάρει τα ενία με δυναμική να προωθήσει το σωστό μείγμα και τον τρόπο να μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το ανασυμβατικό περιμονικά του φορολογικού συστήματος. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να μείνει σε άλλα χέρια. Και όπως είπε ο Γιώργος, τα ελληνικά χέρια ήταν πολύ δυναμικά σε σχέση με τις γνώσεις και όχι μόνο, και των Κυπρίων τα χέρια είναι εξίσου δυναμικά να φύξουν τις δυνάμεις. Γι' αυτό μην καμισωθείτε με ακούεις. Το είχαν συμφωνήσει πριν. Ευχαριστώ για την υπομονή και όλες τις